είναι και στους επαγγελματίες, γιατί δεν ξέρω, πολύ αυτό δεν είναι γνωστό, ότι πολλές παρατηρήσεις από ερασιτέχνες, αστρονόμους, χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες για να βγάλουν πάρα πολλά αποτελέσματα. Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε όταν θέλετε, γιατί είναι πιο λίγο παρεμπιδευμένο αυτό το θέμα και κάτι στην Ελλάδα. Λοιπόν, οπότε εμείς προσπαθούμε μέσα από τέτοιες συλλογικές δράσεις, γιατί είμαστε ηλεκτρομαστικό σύλλογο, να προωθήσουμε την αεραστεχνική αστρονομία στην Ελλάδα με όσα μέσα μπορούμε. Ένα από αυτά είναι και τα σεμινάρια που ξεκινάμε τώρα. Πηγαίνουμε και σε σχολεία. Ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια κάναμε απλά σεμινάρια σε σχολεία, κάποιες ημερίδες, αλλά πιο σποραδικά. Είμαστε όλοι που θα ξεκινήσουμε. Ωραία, δεν θα βάλω να συστηθεί κανείς άλλος γιατί έχει περάσει ήδη η ώρα. Απλώς σας φάγαμε λίγο χρόνο μέχρι να στηθεί και η κάμερα. Κάνουμε και ένα διάλειμμα κάποιο χρόνο μετά. Εντάξει. Απλώς μας έχουν ζητήσει πάρα πολλά άτομα στο διαδίκτυο, στα φόρουμ και στο Facebook που κοιτάγαμε για την βιντεοσκόπηση για όσους βρίσκονται εκτός Αθηνών. Οπότε θέλουμε να το τρέξουμε σήμερα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Επίσης, τη συγκεκριμένη παρουσίαση που την έχω φτιάξει, στο ίδιο με το πότε θα είναι πολύ εύκολο να σας τη δώσω. Το μόνο που χρειάζεται να μου δώσετε τα email σας. Άρα όποιος τη θέλει μετά, δίνει το email του, θα του στείλω την παρουσίαση και μετά θα τον σπαμάρω για τα υπόλοιπα θέματα του συλλόγου, έτσι μπορείτε να το ρωτήσετε. Εντάξει, λοιπόν. Τι είναι αυτό. Αδελφό. Το ίδιο είναι ψηλά. Άρα, ας ξεκινήσουμε. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει κυρίως για πλανητική επιστήμη, δηλαδή είχαμε κοιτάξει τις κατηγορίες των πλανητών, αναλόγως στη σύστασή τους, αναλόγως στη μάζα τους κτλ. Είχαμε βρει με ποιες απλές μεθόδους και εξισώσεις μπορούμε να υπολογίσουμε τη μάζα τους, τη χημική τους σύσταση, την πυκνότητα, τις ακτίνες του σκύλου τους κράτησης. Και σήμερα λίγο πολύ θα κάνουμε παρόμοια πράγματα και για τα ίδια τα αστέρια. Γενικά θα έχουμε τέσσερις τομείς, δηλαδή το ένα που βλέπετε εκεί πέρα θα είναι μέθοδο με τις οποίες μετράμε αποστάσεις των αστέρων. Θα σας πω τις δύο βασικές και οι οποίες ισχύουν για τις μικρότερες αποστάσεις. Μετά οι μέθοδες είναι λίγο πιο εκλεπτισμένες και θα μπορούσαμε να τις κάνουμε άλλη φορά. Στη συνέχεια για τα είδη των αστέρων, δηλαδή πέρα από την κίνησή τους, ποια είναι η σύστασή τους, ποια είναι η φύση τους, τι χημικά στοιχεία έχουν, πώς θα ανιχνεύουμε, πώς βρίσκουμε τη μάζα τους κτλ. Μετά για τους διπλούς αστέρες, θα πω συγκεκριμένα για αυτούς γιατί είναι από τη μελέτη τους, οι οποίες έχουν πάρα πολλούς μεθόδους και ενδιαφέρουν και στην τεχνολογία, μπορούμε να βρούμε πιο πολλά στοιχεία για τους αστέρες. Για παράδειγμα, αν ένα αστέρι μόνο του το βούμε, θα είναι σχετικά δύσκολο να βρούμε τη μάζα του, ενώ αν έχουμε δύο αστέρια μαζί, μπορούμε να υπολογίσουμε τη μάζα του, συνόμους και Κέπλερ. Και τέλος, θα μιλήσουμε λίγο. Ακροφυγός βέβαια, για πυρηνική φυσική, λίγο ως πολύ από ένα βιντεάκι το περισσότερο το οποίο θα το σχολιάζω. Πυρηνική σκάση, πυρηνική σύνδεξη και ποια είναι η διαδικασία παραγωγής στο κέντρο των άστρων. Εκεί λίγο για την ιστορία, απλά και τα είχαμε σύντομα να φέρει. Πάλι. Καλύτερα να τα αφήσω. Οπότε να ξεκινήσουμε με τη μελέτη της κίνησης των άστρων. Εντάξει, ψηλοβγαίνει γενικά. Και η πρώτη μέθοδος που είναι παράλλαξη. Ποιοι έχουν ακούσει την παράλλαξη, έστω και σαν λέξη. Τόσο λίγο, δεν μάθει. Εντάξει. Λοιπόν, παράλλαξη γενικά είναι το φαινόμενο κατά το οποίο το ίδιο αντικείμενο από διαφορετικές θέσεις μπορείς να το δεις ως προς τον ορίζοντα, το background, σε διαφορετική θέση. Δηλαδή, αν βάλετε το δάχτυλό σας μπροστά και κοιτάξετε το δάχτυλό σας με το αριστερό μάτι και το άλλο κλειστό ή με το δεξί μάτι και το άλλο κλειστό, θα δείτε ότι το δάχτυλό σας μπορεί να κρύβει κάποιο διαφορετικό άτομο. Δηλαδή, βάλετε το δάχτυλό σας μπροστά να κοιτάει εμένα, πείστε το ένα από τα σας μάτια, θα με κρύβει, πείστε το άλλο, δεν θα με κρύβει. Αυτό τι σημαίνει ότι προβάλλει το προς τον τοίχο για παράδειγμα κάτι πιο μακρινό σε διαφορετική θέση. Και σε τι οφείλεται, στο ότι τα μάτια έχουν κάποια απόσταση μεταξύ τους και πάνω στο φαινόμενο της παράλλαξης βασίζεται και η στερεοσκοπική όραση. Δηλαδή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος καταλαβαίνει πότε τα δύο μάτια βλέπουν μια μικρή γωνία. Μικρή γωνία είναι όταν το αντικείμενο είναι πάρα πολύ απομακρυσμένο,
Και οπότε βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά γωνίας. Όταν το αντικείμενο είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, αν φέρετε πιο κοντά το δάχτυλό σας και πάλι, κάνετε πάλι το ίδιο πράγμα με τα μάτια σας, θα δείτε ότι η διαφορά είναι μεγαλύτερη όσο τον ορίζοντα. Έτσι εντοπίζει και την αριστεροχειρία. Αυτό κάνουν και οι υπολογιστές. Δηλαδή, αυτό είναι το κόρπο που κάνουν. Τώρα, σαν εφαρμογή στην αστρονομία. Η παράλλαξη γενικά δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, ακόμα και για μέτρηση γεωμετρικών αποστάσεων στο έδαφος. Τώρα στην αστρονομία είναι το πρώτο κολπάκι γεωμετρικό, όπως πάντα, και το πιο απλό, το οποίο χρησιμοποιήσαν οι αστρονόμοι. Δηλαδή, τι κάνουμε. Στο κέντρο έχουμε τον ήλιο, αφαίρετα. Θεωρούμε εντάξει κυκλική τροχιά με κέντρο τον ήλιο. Σε ένα σημείο έχουμε τη γη. Για παράδειγμα, το χειμώνα, ναι, το καλοκαίρι θα είναι η γη στο ένα σημείο. Οπότε κοιτάμε ένα κοντινό αστέρι ως προς τα άλλα αστέρια που βρίσκονται σχεδόν στο άπειρο. Να προβάλλεται εδώ πέρα, στο σημείο Α. Απολύζει λοιπόν και εδώ καιρό. Τι θα βλέπαμε λοιπόν από τη γη, ως προς τα μακρινά αστέρια, τα οποία επειδή είναι πάρα πολύ μακριά, δεν θα τα βλέπουμε σχεδόν ποτέ να κουνιούνται. Θα δούμε ένα αστέρι που βρίσκεται πιο κοντά, να προβάλλεται σε αυτό το σημείο ως προς τα αστέρες. Άρα θα το βούμε μπροστά, κοντά σε αυτά τα τρία αστεράκια, για παράδειγμα, ή σε αυτήν εγώ το σχηματισμό. Αν περάσουν 6 μήνες και περιφερθεί η γη γύρω από τον ήλιο, θα δούμε ότι όταν βρισκόμαστε στο χειμώνα, το ίδιο αστέρι να μην βρίσκεται σε αυτόν εγώ το σχηματισμό, αλλά να προβάλλεται στο σημείο Β, δηλαδή κοντά σε αυτά τα αστέρια. Βλέπετε δηλαδή ότι αν θεωρήσουμε τον ήλιο ακίνητο και όλα τα άλλα αστέρια ακίνητα και πάλι, και ότι τα αστέρια στο άπειρο, πάρα πολύ μακριά δηλαδή, δεν θα μπορούμε σχεδόν καθόλου να τα δούμε να μετακινούνται. Όπως γίνεται για παράδειγμα, όταν κοιτάτε ένα βουνό στην νότια και δεν βλέπετε να αλλάζει κάτι, ή όταν κοιτάτε τη σελήνη ενώ τρέχει το αμάξι, πάλι δεν τη βλέπετε να αλλάζει θέση της πάρα πολύ. Τι πάθουμε λοιπόν, τη μία εποχή να τη βλέπουμε σε αυτό το σημείο και την άλλη σε αυτό εγώ το σημείο. Στην αστρονομία, όταν κοιτάμε τον ουρανό, ο μόνος τρόπος να μετρήσουμε τις αποστάσεις μεταξύ δύο σημείων, δύο αντικειμένων, δύο αστέρων, για παράδειγμα, είναι με μοίρες. Τα είχαμε συζητήσει αυτά. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι ένα πράγμα απέχει από εδώ εκεί περίπου 5 μοίρες από τις 360 που θα ήταν ένας κύκλος που πάπιανε από το ζενίθ μέχρι τον αρνί κάτω. Άρα, το γεωμετρικό σηματάκι μας είναι σίγουρα πάρα πολύ απλό. Έχουμε αυτήν εγώ τη γωνία που είναι θήτα, αυτή εγώ είναι ορθή. Αυτέρετε για αυτό το σχήμα, μετά θα δούμε πώς αλλάζει λίγος πολύ. Η απόσταση από τον ήλιο, R, που είναι γνωστή και είναι ένα R, δεν θα πω πώς μετρήσαμε, ή μάλλον θα πω άλλα λίγο αργότερα. Και αυτή είναι η απόσταση δε το αστέρα. Οπότε είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έχουμε μια απόσταση που την ξέρουμε, μια γωνία που την ξέρουμε, και μετά είναι απλή τριγωνομετρία για να ρίξουμε το τρίγωνο. Θα πω πιο αναλυτικά μετά στις εξισώσεις, θα δώσω λίγο να καταλάβουμε παραπάνω το φαινόμενο. Πριν σας έδειξα σε μια αυθαίρετη θέση λίγο πολύ ότι εντάξει, θα βρίσκεται ακριβώς σε μια ευθεία με τον ήλιο, αυτή πάνε ορθή γωνία, πάνε ακριβώς πάνω από τον ήλιο, ούτω καθεξής. Η γενική περίπτωση δεν είναι, προφανώς δεν είναι να βρίσκεται ένα αστέρι πάνω από τον ήλιο του σε επίπεδο της εκλειπτικής, θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε γωνία. Δηλαδή, βλέπετε εδώ ότι το αστέρι έχει κάποια κλίση ως προς το επίπεδο της τροχιάς της γης. Οπότε, τι γίνεται, μέσα στο έτος, καθώς περιφέρεται η γη γύρω από τον ήλιο, αν κρατούσαμε σημάδι κάθε μέρα φωτογραφίζοντας το αστέρι που προβάλλεται ως προς τον ορίζοντα, θα βλέπαμε να σχηματίζεται μια έλλειψη. Αν ήταν ακριβώς από πάνω, θα βλέπαμε να σχηματίζει έναν κύκλο, και αν ήταν ακριβώς πάνω στο επίπεδο, θα βλέπαμε να σχηματίζει μια ευθεία και να ταλαντώνεται. Το έχουμε? Ποιοι δεν το έχουμε? Καλά, ποιοι θέλουν να ρωτήσουν κάτι, να το θέσω έτσι. Χαίρομαι. Αυτό που είναι στην παράλλαξη τη λένε αιτήσια παράλλαξη, γιατί περνάει ακριβώς. Γιατί υπάρχουν και άλλες παραλλάξεις, δηλαδή ημερήσεις. Όπως σας είπα, παράλλαξη είναι απλώς αυτή η γωνία η οποία μετράμε. Αυτό βλέπετε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οτιδήποτε. Δηλαδή, και τώρα, αν πάμε έξω και θέλουμε να μετρήσουμε την απόσταση μιας πολυκατοικίας, για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε μια μέτρηση από ένα σημείο να δούμε πού προβάλλεται, να δούμε αν προβάλλεται η πολυκατοικία σε εκείνο το βουνό. Να προχωρήσουμε 10 μέτρα, να δούμε ότι προβάλλεται πίσω από εκείνο το μέτρο, να μετρήσουμε γωνία, να ξέρουμε ότι αυτά είναι 10 μέτρα και να βρούμε την απόσταση από την πολυκατοικία. Γενικά είναι μια αρκετά έξυπνη μέθοδος και η πιο εύκολη και η γνωστή που ήταν, και γι' αυτό πρώτο χρησιμοποιήθηκε κιόλας. Και το μόνο που αλλάζει κάθε φορά είναι η βάση η οποία χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, τι σας είπα ότι χρειάζεται. Χρειαζόμαστε μια γωνία, αυτή τη μετράμε πολύ εύκολα, ψάχνουμε μια απόσταση και γενικά ξέρουμε μια βάση. Στην προκειμένη περίπτωση,
Η βάση μας είναι 2α. Δηλαδή είναι η απόσταση από τον ήλιο δύο φορές. Επειδή από τη μία το παίρνουμε να είναι για παράδειγμα εγώ το χειμώνα και την άλλη το καλοκαίρι. Μπορούσαμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη βάση. Υπάρχει βάση δηλαδή που λέγεται αιώνια παράλλαξη. Όπου τι χρησιμοποιεί, την κίνηση του ήλιου στον γαλαξία. Οπότε χρησιμοποιεί τη μετατόπιση του ήλιου και έχει μια μεγαλύτερη βάση. Ή μπορεί να χρησιμοποιήσει μια μικρότερη βάση και να είναι δύο σημεία πάνω στη γη. Τη μικρότερη βάση θα τη δείτε αργότερα. Είναι μέθοδος που μετρήσανε η πρώτη μπακάλικη μέθοδος που μετρήσανε τις αποστάσεις των πλανητών. Οπότε να γυρίσουμε πίσω και να δούμε την απλή εξίσωση που πάθουμε. Το ορθογώνιο μας τρίγωνο είναι αυτό. Το ημίτονο του θ θα είναι το r δια d. Το θ είναι πάρα πολύ μικρό, οπότε τι έχουμε, από τις ιδιότητες των τριγωνομετρικών μέχρι τις 5 μοίρες περίπου μπορούμε να πούμε ότι αν το ημίτονο του θ είναι, αν το θ μάλλον είναι μικρότερο ίσο των 5 μοιρών περίπου, το ημίτονο του θ σε ραντ θα ισούται με θ. Εντάξει, εγώ βιάστηκα να τα βάλω, το έχω κάνει την απλοποίηση. Από το ζάιν θ ισούται r δια d, πάμε στο d περίπου ίσο με r δια ζάιν θ και το ζάιν θ είναι περίπου ίσο με θ για μικρές γωνίες. Οι παραλλάξεις δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το 1 δευτερόλεπτο. Δηλαδή τη μία μοίρα δια 3600, για τόσο μικρές γωνίες συζητάμε. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτόν εδώ τον τύπο. Με το θ σε ραντ. Και αν συνεχίσουμε την απλοποίηση, δεν περίπου ίσω με R δια 2665 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι η μετατροπή του να κάνουμε το θ που ήταν σε ραντ σε δευτερόλεπτα, όπως μετατρέπουμε τις μονάδες. Και αν μετράμε πλέον την απόσταση γης ήλιου σε άλλο, καταλήγουμε σε αυτόν εγώ τον τύπο, απλό. Οπότε έχουμε πει ότι το D, αν ορίζεται σε parsec, που τι σημαίνει parsec, είναι μια μονάδα που χρησιμοποιούμε μόνο και μόνο για να φύγει αυτό εγώ το νούμερο και να προσποιηθεί με το R, θα ίσουται με το αντίστροφο της γωνίας. Δηλαδή έχουμε φτιάξει μια νέα μονάδα, το λέμε parsec, είναι περίπου 3,26 έτη φωτός, μόνο και μόνο για να έχουμε έναν απλοποιημένο τύπο που θα λέει τι, ότι η απόσταση είναι περίπου ίση με το 1 δια την παράλλαξη σε δευτερόλεπτα. Δεκτό. Ναι, ναι. Η γωνία θέτα δεν μπορεί να μετρήσει με ακριβώς από τη γη, μόνο η γωνία ήλιος θέτα, δηλαδή αστέρας. Αυτή μπορεί να μετρήσουμε. Ναι. Η αντιγέννηση είναι παγωγικά, θα λέγα. Αλλά πώς το κέφουμε τον Ισδοδράτη. Είναι άλλο. Είναι σωστή παρατήρηση. Δηλαδή, ουσιαστικά το σωστό τι θα ήταν, ότι εμείς μετράμε αυτή είναι εγώ τη γωνία. Ως προς τι, την παράλλαξη. Ως προς τη γη, ας πούμε. Είναι απόσταση. Εμείς μετράμε αυτή είναι εγώ τη γωνία. Τη γωνία είναι αυτή. Τη γωνία, τη γωνία. Η θήτα που δείχνει δεν είναι αυτή. Ναι, μισό λεπτό. Πάμε. Γιατί η θήτα μιλάω εγώ. Έχετε δίκιο. Ναι. Ωραία, θα σας πω. Δεν ήθελα να το παρατηρήσετε, να πάρει. Χαίρομαι τουλάχιστον παρακολουθείτε άρα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η γωνία θήτα. Ναι. Αυτή τη γωνία για να τη μετρήσουμε, ναι, προφανώς έπρεπε να βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο για να τη μετρήσουμε, γιατί τότε θα κοιτάγαμε τον ήλιο, θα κοιτάγαμε και τη γη, θα βρίσκαμε τη γωνία. Δηλαδή, ενώ εμείς είμαστε εδώ πέρα, έχω αυθαιρετήσει και λέω αυτή τη γωνία την ξέρουμε. Ωραία. Πώς την ξέρουμε. Όπως σας είπα, αυτή η γωνία είναι πάρα πολύ μικρή. Ωραία. Όλη αυτή εδώ η γωνία δεν είναι ίση με αυτήν εγώ ως κατακορυφή. Ναι, ναι. Ωραία. Άρα αυτό εγώ το τόξο κύκλου, ναι, θα είναι ίσο με τη γωνία αυτή. Ναι. Το τόξο. Ωραία. Αυτό εγώ το τόξο μπορεί να έχει και μια οποιαδήποτε άλλη γωνία. Να έχει αυτήν εδώ τη γωνία. Δηλαδή παίρνω μια άλλη γωνία η οποία κοιτάει στο ίδιο τόξο. Βέβαια είναι στο ίδιο τόξο. Και επειδή είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ μικρή απόσταση και πάρα πολύ... στον ίδιο κύκλο. Ορίστε. Ως γωνίες περιγεγραμμένες στην ίδια περιφέρεια που βλέπουν στο ίδιο τόξο είναι ίσες. Ναι, μπαίνουν στο ίδιο τόξο. Το μαθήμα του γυμνασίου. Είναι σχεδόν ίσες γιατί είναι πάρα πολύ μικρή αυτή η απόσταση και πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Ωραία. Πολύ σωστή παρατήρηση. Γεωμετρικά αυτό που λέω δεν μπορούσε να βγαίνει να γνωρίζουμε το θ. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μικρό, μπορούμε να γνωρίζουμε ένα θ τόνος εδώ πέρα, ας πούμε. Αυτή είναι εδώ τη γωνία. Το πιο απλό που κάνουμε είναι να μετρήσουμε την απόσταση αβ, την οποία τη μετράνε σε ραντ απευθείας. Αμέσως.
στο εξάμεινο. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, που για τους, για τους... Στον ουρανό μπορείς να μετρήσεις το α, β. Γνωρίζεις την απόσταση μεταξύ δύο αστέρων, ενός που βρίσκεται στο α και ενός που βρίσκεται στο β. Τη γνωρίζουμε σε μοίρες. Η διαφορά τους στην ουσία είναι η κατακορφή γωνία. Και για να σας το κάνω και σε σχήμα για να είμαστε εντάξει. Εγώ τι λέω, ότι έστω ότι έχουμε απίστευτα μακριά κάποια αστέρια, ή μάλλον να το κάνω από εδώ για να φαίνεται και εσείς. Έστω ότι έχουμε απίστευτα μακριά κάποια αστέρια. Εδώ πέρα έχουμε τη Γη, τον ήλιο, ένα αστέρι εδώ πέρα, σχετικά κοντά. Οπότε τι σας λέω, ότι αυτή εγώ η γωνία θα είναι περίπου ίση με αυτή. Και για ένα τόσο. Για μικρή είναι αυτή η κλίμακα, έτσι. Σε αυτή την κλίμακα μπορείτε να το δείτε. Ότι αυτές οι δύο γωνίες είναι συμπονίσεις. Φανταστείτε αυτές οι αποστάσεις να γίνουν ακόμα πιο μεγάλες. Λόγω εντός εναλλάξεις. Είναι σχεδόν παράλληλες. Είναι σχεδόν παράλληλες. Αν είναι παράλληλες, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ακριβώς αυτό. Το ίδιο μπορούμε να πούμε ορφέα και για την. Τη γραμμή που ενώνει Γη, Β, να τη θεωρήσουμε παράλληλη με την Δ, άστρο ήλιος, για να υπολογίσουμε τη γωνία αυτή που λέγαμε πριν. Ναι, εντάξει. Μπορούμε να τη θεωρήσουμε παράλληλη έτσι κατά προσέγγιση. Ναι. Ανάλογα την προσέγγιση με ένα χάρημα βασικά. Πώς. Ανάλογα την προσέγγιση με ένα χάρημα. Πιστεύω να απαντήσω γιατί δεν ξέρω τι θέλετε ακριβώς να βρούμε. Δηλαδή, εμείς όλα αυτή τη κάνουμε μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσουμε τη θήτα. Ναι, αλλά υπολογίζουμε την κάτω γωνία μεταξύ της θήτα. Αυτή είναι θήτα. Εδώ. Αυτή είναι εδώ, δηλαδή αυτή. Μπράβο. Ναι. Αν είναι σχεδόν ίσες με τη θήτα, δεν πρέπει να είναι παράλληλη η γη β. Περίπου. Ναι. Αυτό λέμε, ότι είναι τόσο μικρά, είναι τόσο κοντά μεταξύ τους, είναι μικρή βάση και τόσο μεγάλες αποστάσεις. Έτσι. Είναι σχεδόν παράλληλες. Έτσι. Σχεδόν εντός εκτός. Σχεδόν εντός εναλλάξει, οπότε το μετράμε. Από εκεί ναι, από εκεί ναι. Είπατε γιατί δεν θα το παρατηρήσετε, γιατί μας τράβηξε πολύ ώρα. Πάντως χαίρομαι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει όλοι. Ωραία. Τέλεια, λαμπρά. Οπότε βγάλαμε αυτόν τον απλό μας τύπο. Αυτό είναι και μία από τις αρχές του κουρσίρα, λέει έστω φύτα 0,325 δευτερόλεπτα. Υπολογίστε την απόσταση σε παρσέκ. Φάνε όπως μια τέτοια εφαρμογή. Για παράδειγμα, τα προβλήματα email, μέσα στην κρατάμε σημειώσεις. Αν μου δώσετε το email σας, ναι. Τώρα να κρατάτε σημειώσεις. Αν δεν θέλετε να ξαναδείτε την παρουσίαση, μάλλον κρατήστε. Το γυρίζουμε λίγο. Λοιπόν, λίγα στοιχεία απλώς. Οπότε τι σας είπα, ότι ορίσαμε μια μονάδα καινούρια, το parsec. Το parsec βγαίνει από το parallax, arc, toxo και sec, second. Δηλαδή, η παράλλαξη που είναι ίση με ένα δευτερόλεπτο, γιατί κοιτάξτε, αν το θήτα είναι ένα δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο. Αν το θήτα εγώ είναι ένα δευτερόλεπτο, τότε το d φεσούται με τη μονάδα. Δηλαδή ένα παρσέκ. Να σημειώσω ότι το δεύτερο δεν το χρόνο είναι γωνία. Έτσι για. Εντάξει. Για μη. Έτσι σου μίλησε και μου. Δευτερόλεπτο τόξο, όπως είπα. Οπότε, το ένα παρσέκ δεν είναι τίποτα άλλο, δεν έχει καμιά φυσική σημασία. Είναι μόνο και μόνο για να γίνεται η απλοποίηση στον τύπο που είχαμε και να μα διευκολύνει. Έχει πώ δεν έχει γίνει. Ουσιαστικά είναι μια μεγαλύτερη μονάδα μέτρηση από το έτος φωτός. Ορίστε. Είναι μια μεγαλύτερη μέτρηση από το έτος φωτός. Οπλοποιεί πολύ τα πράγματα. Ναι, σαν φυσική έννοια. Εντάξει, ένα έτος φωτός είναι η απόσταση που θα διανύσει το φως. Ναι. Είναι μονόμετρο μέγεθο. Είναι σαν να βγάζω. Είναι σαν να βγάζω τη γιάδα ή. Το χέρι του ορφέα, σαν μονάδα μέτρηση. Και το οποίο η βολική διάσταση είναι ότι έχουμε το μήκος αυτό όπου το ένα έτος φωτός φαίνεται σε μία μοίρα. Σε ένα σεκόν, αυτό είναι ουσιαστικά. Κατά τη στοιχεία είναι διαφορά χιλιόμετρα από ναυτικό μίλι. Που χρησιμοποιούμε τη γιάρδα που 2.000 γιάρδες είναι να μίλησε. Προχειλός αριθμός. Τα λέω σωστά, ορφέα. Ναι, δηλαδή το νόημα είναι ότι αναλόγως στην εφαρμογή, για παράδειγμα, τις μοίρες. Τα μίλια τα χωρίζουμε σε έναν χάρτη αναλόγως με το ότι αν είναι μία μοίρα πάνω στο γεωγραφικό χάρτη και ούτω καθεξής.
ένα έτσι, και στην περίπτωση της αστρονομίας, πέρα τα έτη φωτός που δεν χρησιμοποιούνται τόσο πολύ επιστημονικά, χρησιμοποιούνται τα parsec. Γιατί? Γιατί εμείς στην πραγματικότητα μπορούμε να μετρήσουμε μόνο γωνίες. Οπότε γίνεται απευθείας μετατροπή. Γι' αυτό. Τώρα κάποια ιστορικά στοιχεία. Η έννοια της παράλλαξης είχε προταθεί κιόλας από τους αρχαίους. Δηλαδή λέγανε ότι αν η Γη κινείται γύρω από τον ήλιο και δεν είναι ακίνητη, τότε θα έπρεπε να βλέπουμε τα αστέρια, τα πιο κοντινά αστέρια, να μετατοπίζεται ως προς τα μακρινά. Οπότε τι λέγανε. Το είχε πει για παράδειγμα ο Αρίσταρχος. Είχε πει, υποστήριζε ο Αρίσταρχος το ηλιοκεντρικό σύστημα. Και του είχαν πει αντίπαλοι του, ναι, αλλά αν ισχύει αυτό που λες, θα βλέπουμε τα αστέρια που βρίσκονται κοντά να μετατοπίζονται προς το πιο μακρινά. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, οπότε έχουμε γεωκεντρικό σύστημα. Δηλαδή δεν είχαν προβλέψει ότι θα μπορούσε να είναι τόσο απίστευτα μεγάλες οι αποστάσεις, ώστε να μην μπορούν να παρατηρήσουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήταν λίγο καντεμιά για αυτούς που υποστήριζαν το γεωκεντρικό σύστημα μέχρι τότε. Αργότερα, όταν αναπτύχθηκαν τα όργανα, και συζητάμε για πολύ αργότερα, γιατί όπως σας είπα, συζητάμε για κάτι μικρότερο από ένα δευτερόλεπτο της μοίρας. Το 1838 έγινε η πρώτη παρατήρηση παράλλαξης των 61 του κύκλου κιόλας 0,314 δευτερόλεπτα από τον Φρίντριχ Βέζελ. Ναι. Εκεί που λέει 3,09 ή... Τι σημαίνει αυτό? 10 ιστίν. Δεν μπορούσα να γράψω το 10 ιστίν, οπότε έβαλα ή. Αυτό είναι αυτή η λέξη έκφωνη. Αυτό το S σημαίνει εκθέτης. Εκθέτης. Στο 10. Επί 10 στις 13. Επιτέλους, ρε παιδιά. Και το χρησιμοποιούν συνήθως και άλλο και με κεφαλαίο εξήνω. Αλλά αυτό θέλει προσοχή, μην μπερδευτεί από το λογαριασμό. Την έχω πατήσει. Δηλαδή είναι 3 επί 10 στην 13. 3 επί 10 στην 13, έτσι. Ενδεικτικά, ο πιο κοντινός αστέρας μας που είναι γύτατος του κεντάβου έχει 0,77233 δευτερόλεπτα. Αφού είναι λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, σημαίνει ότι βρίσκεται πιο μακριά από ένα παρσέ. Οπότε ακόμα περισσότερο δεν έχει καμία φυσική σημασία, γιατί δεν βρίσκεται τίποτα στο ένα παρσέ. Λοιπόν. Έχει σημασία. Είναι κρίσιμο το παρσέ, είναι κλειδί. Συνόμπο βεβαίω. Είναι, αν πάρουμε ένα έτος φωτός, καλά να πάμε. Ωραία. Πόσο μακριά πρέπει να πάμε για να το δούμε με ένα σεγόν. Όχι. Αυτή η απόσταση. Όχι. Αυτό είναι 3,26 έτος φωτός, δεν είναι ένα έτος φωτός. Όχι, αυτό... η απόσταση αυτή. Αυτό είναι ένα παρσέ, δεν είναι ένα έτος φωτός. Αυτό είναι ένα έτος φωτός. Ποιο? Αυτή είναι μια αστρονομική μονάδα. Όχι, αυτό είναι ένα άλλο. Αστρονομική μονάδα, ναι, ναι. Ας πράξουμε το δίκιο, συγγνώμη. Με μια αστρονομική μονάδα, όσο νομίζω θέλει ή έτος φωτός. Ναι. Είτε έτος φωτός, δεν είναι σίγουρος εδώ, θέλει ψάξιμο. Όχι, όχι, το άλλο είναι. Το άλλο είναι, ναι, ναι, το άλλο είναι. Πόσο μακριά πρέπει να πάω για να το βλέπω. Ναι. Απλά έχει γεωμετρική σημασία, αλλά όχι φυσική σημασία. Αν ήμασταν σε άλλο πλανήτη, ή αν ήμασταν στο Μήνυ και το χιλιόμετρο. Δεν έχει δηλαδή. Ναι, αυτό λέμε. Δεν υπάρχει φυσική σημασία. Δεν είναι σαν το έτος φωτός. Είναι θέμα γεωμετρίας. Εντάξει, λοιπόν, να σε φύγω. Δεν έχει σχέση με κάποιο φυσικό φαινόμενο. Τώρα, είπαμε την παράλλαξη στα αστέρια. Μία από τις πρώτες στα αστέρια, όπως σας είπα, οι παραλλάξεις είναι πάρα πολύ μικρές. Τι θα γίνει όμως αν κοιτάξουμε τις παραλλάξεις στους πλανήτες? Αυτό που είχαν πρωτοκάνει όταν προσπαθούσαν να μετρήσουν τις αποστάσεις μεταξύ των πλανητών, γιατί μέχρι τότε δεν είχαν ραντάρ ή δεν είχαν επισκεφτεί τη Σελήνη για παράδειγμα για να στέλνουν σήματα με τα λέιζερ κτλ. Τι είχαν κάνει? Λένε πολύ ωραία, φιλαράκο το 1700 που είμαστε εδώ πέρα, εγώ θα κάτσω εδώ πέρα στο Παρίσι, εσύ δεν ξέρω, πήγαινε όπου θες, πήγαινε Νότια Αφρική, δεν με νοιάζει. Θα κανονίσουμε την τάδε μέρα, τάδε ώρα, τάδε δευτερόλεπτο κτλ. Γνωρίζοντας ακριβώς τις γεωγραφικές συντεταγμένες του καθενός μας, να παρατηρήσουμε και οι δύο τον Άρη. Και επειδή είμαστε σε διαφορετικές θέσεις πάνω στη Γη, εσύ εγώ θα πω τον Άρη να προβάλλεται σε αυτά τα δύο αστέρια κοντά, ενώ εσύ θα πεις τον Άρη να προβάλλεται σε αυτά εγώ τα αστέρια κοντά. Οπότε τη μετράμε, πάλι μια γωνία θήτα, αυτή είναι η απόσταση δε, και έχουμε μια καινούργια βάση, το GP. Αντί δηλαδή για ένα άο που είχαμε προηγουμένως, τώρα έχουμε το GPL. Αυτή ήταν η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποίησαν για να μετρήσουν τις αποστάσεις των πλανητών.
Επειδή βέβαια πάλι ήταν, έχει να κάνει με την ακρίβεια των οργάνων, με την ακρίβεια των μετρήσεων κτλ. Και όλα αυτά. Βγήκε μια. Ορίστε. Δεν δε μας νοιάζει. Η βάση είναι μια αιστεία πάντα. Όπως ήταν το άλλο προηγουμένως. Νοητική γραμμή. Νοητική γραμμή. Δεν είναι. Πάμε πάλι. Την κάθετη δεν είπες. Ναι. Σχεδόν την κάθετο, ναι. Δηλαδή τα πύλη. Εντάξει, αυτή εγώ η απόσταση σε σχέση με την απόσταση γης άρα είναι τίποτα. Α, αυτό δηλαδή, εγώ, εγώ συζητάμε για 1000 χιλιόμετρα, ενώ η διαφορά μεταξύ Άρη γης είναι 0,6. Όχι, δεν είναι προσέγγιση. Και πάλι μπορούμε να το υπολογίσουμε ακριβώς γεωμετρικό. Μετά να δούμε ακριβώς πόσο είναι αυτό εδώ το θύγαμενο τμήμα. Ξέρουμε αυτή την αντίστοιχη δάση. Και αν θέλουμε ακριβώς την απόσταση. Όλα υπολογίζονται ακριβώς. Οπότε σας έδειξα ένα παράδειγμα για τον Άρη. Και ο πρώτος που το έχει χρησιμοποιήσει ήταν ο Καζίνη. Και τώρα ένα ακόμα πιο απλό παράδειγμα για τη Σελήνη. Η Σελήνη είναι το πιο κοντινό αντικείμενο σε εμάς. Άρα, αν πηγαίναμε στο βόρειο πόλο και την κοιτούσαμε και μετά στο νότιο πόλο και την κοιτούσαμε, θα έπρεπε να βρούμε τη μεγαλύτερη δυνατή παράλλαξη που θα μπορούσαμε να βρούμε για ένα μεγάλο ουράνιο αντικείμενο. Οπότε, εγώ τι σας δείχνω, αυτές εδώ είναι οι Πλειάδες, εγώ είναι η Σελήνη, όπως φαίνεται στον Ισημερινό, στις 0 μοίρες, φαίνεται από αυτή τη μεριά, όπως φαίνεται από τον Ισημερινό στις 180 μοίρες, προφανώς το ίδιο ύψος, αλλά πιο δεξιά. Όπως φαίνεται από το βόρειο πόλο, πολύ πιο κάτω, και όπως φαίνεται από το νότιο πόλο, ακόμη πιο πάνω. Αυτό μου άρεσε εμένα προσωπικά, δεν ξέρω, δεν είναι πολύ ενθουσιαστικά. Δεν καταλάβατε δηλαδή ποιο είναι αυτό το πείραμα, έτσι. Είναι 4 άτομα, ας πούμε, ο ένας είναι στο βόρειο πόλο, στο νότιο πόλο και άλλοι 2 στις άκρες της γης και τραβάνε μια φωτογραφία ταυτόχρονα και οι 4. Λοιπόν, και βλέπω ο καθένας πετυχαίνει τη σελήνη σε λίγο διαφορετικό μέρος του ουρανού. Παίρνει ο καθένας, μετά συναντιούνται και οι 4, βάζει ο ένας τη φωτογραφία του άλλου πάνω στην άλλη, βάζουν τα αστεράκια που είναι ακριβώς στις ίδιες θέσεις να πέφτει το ένα πάνω στο άλλο και η σελήνη βρίσκεται, βλέπουμε ότι βρίσκεται σε διαφορετική θέση σε σχέση με τα αστέρια από ό,τι έβλεπε ο καθένας. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόταν. Ας συμπληρώσουμε εδώ ότι στο ισημερινό που λέει αριστερά, το 0 longitude αντιστοιχεί στο μεσημβρινό του Greenwich, εκεί που τέμνει ο μεσημβρινός του Greenwich τον ισημερινό. Και δεξιά ο απέναντι, δηλαδή κάπου στον Ειρηνικό, α το πούμε έτσι. Αυτά. Ο αντίμεσημβρινός είναι νησιά Τόγκα. Νησιά Τόγκα. Σωστό. Που αλλάζει η Τόγκα Σομόα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε εντρήσει αυτή τη γωνία θήτα. Η βάση μας τι θα ήταν, η απόσταση βόρειο και νότιου πόλου. Αν μετράγαμε το πώς προβάλλεται από το νότιο και από το βόρειο πόλο αντίστοιχα, δηλαδή δύο ακτίνες γης, άρα πάλι ξέρουμε τη βάση, δύο ακτίνες γης, μετράμε τη γωνία θήτα, βρίσκουμε την απόσταση της Σελήνης. Απλό! Είπατε ότι γενικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέθοδος και φοβερά απλή. Και εδώ ένα ωραίο βιντεάκι, το οποίο σας δείχνει οι κοντινοί αστέρες πώς προβάλλονται προς τους μακρινούς. Βλέπετε ότι καθώς κινείται η γη πάνω στην τροχιά της γύρω από τον ήλιο, οι πολύ κοντινοί αστέρες αλλάζουν θέση και μετατοπίζονται. Εντάξει, εγώ θα το βάλω άλλη μία γιατί μου αρέσει. Είναι ωραίο, ναι, όντως. Λοιπόν. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ δραματικό. Δεν βλέπουμε τίποτα τέτοιο. Έτσι, όπως σας είπα, συζητάμε για δευτερόλεπτα. Απλώς εδώ πέρα, τώρα εντάξει, έτσι. Από τη μία μεριά να πηγαίνει στην άλλη του Λέοντα. Ξανά, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, καλά. Να το ξανά μην μιλάς όμως. Βασικά προσπάθησε. Να το βάλω ξανά χωρίς να μιλάω. Ναι. Τελευταία. Όπως σας είπα, βέβαια είναι μία από τους μεθόδους και έχετε κάποια όρια. Αυτό εδώ είναι το τηλεσκόπιο ύπαρχος, που στόχος του ήταν να μετρήσει με τη μεγαλύτερη πινακτήρια ακρίβεια μέχρι τότε που εκτοξεύθηκε στις παραλλάξεις κάπως των εκατοντάδων χιλιάδων αστέρων. Αλλά ποια είναι τα όρια του.
Όπως έχετε παρατηρήσει σε πάρα πολλά μηχανήματα, και το ίδιο ισχύει και για το ανθρώπινο μάτι, υπάρχει ένα μέγιστο στην ανάλυση. Για παράδειγμα, στον υπολογιστή, η μέγιστη διαφορά που μπορεί να υπάρχει είναι η διαφορά μεταξύ δύο πίξελ. Δεν ξέρω, μπορεί να το βλέπετε εδώ πέρα στο όλο, για παράδειγμα. Δηλαδή, το μόνο που, αν είχατε μια μεγάλη εικόνα, το μέγιστο που θα μπορούσατε να παρατηρήσετε ως διαφορά μεταξύ δύο αντικειμένων, πάνε το πολύ δύο πίξελ. Δηλαδή, αν τραβάγατε μια φωτογραφία και δύο αστέρια τύχαινε να βρίσκονται σε γωνία μικρότερη από ένα πίξελ, δεν θα μπορούσατε να τα ξεχωρίσετε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν η παράλλαξη είναι μικρότερη από ένα πίξελ, από ένα πίξελ της φωτογραφικής για παράδειγμα, δεν μπορούμε να μετρήσουμε παράλλαξη. Οπότε τι γίνεται? Μπαίνει ένα όριο με βάση τα όργανά μας στη γωνία. Και όριο στη γωνία, όριο στην παράλλαξη, σημαίνει όριο στην απόσταση. Οπότε τι έχουμε, τη σημερινή ακρίβεια, σημερινή, εντάξει, πριν τρία χρόνια τώρα δεν ξέρω τι έχουν κάνει, το όριο ήταν τα 0,001 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ μικρό. Οπότε το σπάρμα που φάγαμε σε μια γωνία, για τη διαφορά δύο αντικειμένων, θα ήταν το διπλάσιο, φάμασταν στα 0,002, και αν αντικαταστήσουμε στον τύπο, θα βγάζουμε ότι η μέγιστη απόσταση που μπορούν να διακρίνουν με τα όργανά μας είναι τα 500 παρσέκ. 500 παρσέκ είναι περίπου 1500 έτη φωτός. Ακούγεται μεγάλη απόσταση, αλλά αν το συγκρίνετε με τον γαλαξία, ο οποίος είναι 100.000 έτη φωτός, είναι τίποτα πραγματικά. Δηλαδή με αυτή τη μέθοδο, παρόλο που χαρήκαμε, παρόλο που κοιτάμε που βρίσκονται 400.000 αστέρια γύρω από τον ήλιο κτλ., δεν έχουμε κάνει σχεδόν τίποτα για κοσμικές κλιμάκες. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ χρήσιμη μέθοδος, γιατί σε αυτή βασιστήκαμε και από εκεί και πέρα προχωράμε με όλες τις άλλες μεθόδους και ούτω καθεξής, και γίνεται και επαλήθευση. Και επειδή είναι γεωμετρικός ο τρόπος, είναι μία από τις πιο έμπιστες μεθόδους. Υπάρχουν μέθοδοι που χρησιμοποιούν ιδιότητες των αστέρων, για παράδειγμα την υποτινότητά του, το χρώμα του και ούτω καθεξής, οι οποίες δεν μπορούν να είναι βέβαια έμπιστες. Μια γεωμετρική μέθοδος είναι πάντα η πιο έμπιστη. Οπότε αυτό έκανε ο ύπαρχος, επέξανε κιόλας να κάνουν το ακρονίμιο High Precision Parallax Collecting Satellite, υψηλής ανάλυσης παράλλαξη. Μπορικόρο συλλέκτης υψηλής ανάλυσης παράλλαξης. Τέλος πάντων. Και έχουμε μετρήσει 120.000 αστέρων την ακρίβεια μεγάλη. Τελειώσαμε νομίζω με την παράλλαξη, δεν έχω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, προχωράμε σε μεγαλύτερες βάσεις, για παράδειγμα χρησιμοποιούμε την κίνηση του ήλιου, δεν θα πω σε αυτά. Και πάμε στην ίδια κίνηση. Proper motion είναι στα αγγλικά, για όσους το έχετε ακούσει εκεί πέρα. Όπου τι έχουμε. Εδώ πέρα έχουμε πάρει σε προσομοίωση κάπου στους χιλιάδες αστέρες, αναλόγως με το πώς κινούνται στο διάστημα, τι τόξο θα διέγραφαν σε ένα χρόνο περίπου ή σε 10 χρόνια. Δηλαδή αυτό που γίνεται τι είναι, ότι εντάξει, εμείς βλέπουμε τους αστέρες να κινούνται επειδή κινείται η Γη για παράδειγμα, ή βλέπουμε τους αστέρες να κινούνται επειδή κινείται και ο ίδιος ο ήλιος. Αλλά και οι ίδιοι αστέρες κινούνται μεταξύ τους, δεν είναι ακίνητοι. Δηλαδή δεν είναι κολλημένοι κάπου στον ορίζοντα και ο καθεξής. Όλοι οι αστέρες κινούνται γύρω από τον γαλαξία και μάλιστα με διαφορετικές αποστάσεις. Και καλά καλά μπορεί να μην κινούνται στο ίδιο επίπεδο, αλλά να κάνουν κάποιες ταλαντώσεις και το καθεξής. Οπότε τι τώρα πάμε, τώρα τι να μελετήσουμε. Πριν είχαμε διαφορά θέση λόγω της ειδικής μας κίνησης, τώρα πάμε να βρούμε τη διαφορά θέσης λόγω της κίνησης των ίδιων των αστέρων. Κάποιος που να ξέρει γιατί γίνεται αυτή η καμπύλη? Όχι. Κανείς? Αυτές είναι οι φωτογραφίες που έχουν παρθεί για όλο τον ουρανό. Αυτοί είναι οι αστέρες πάνω στο γαλαξία. Γι' αυτό είναι και το πιο πυκνό. Μήπως είναι το επίπεδο του γαλαξία? Αυτό είναι. Το επίπεδο του γαλαξία λοιπόν. Και έτσι όπως το έχουμε ανοίξει, φτιάχνει το ημίτονο. Καλά, όποτε βλέπετε ημίτονο και τα λοιπά, θα είναι εκλειπτική γαλαξία και ούτω καθεξής, θα το συνηθίζετε σιγά σιγά. Ναι. Δηλαδή, άμα δούμε την ίδια κίνηση της, μπορούμε να καταλάβουμε που είναι το κέντρο του γαλαξία μας. Πολύ καλό. Μάλιστα. Ναι. Όπα, τι έπαθε. Πώς είναι κάτι παλότερο. Τι έγινε, ρε παιδιά. Εντάξει, λοιπόν. Οπότε, πάμε να προχωρήσουμε στη μελέτη. Τι έχουμε? Τα αστέρια κινούνται. Τέλεια. Η μέτρηση γίνεται ως προς τον ήλιο, γιατί έχουμε τη Γη να κυρίεται γύρω από τον ήλιο. Άρα, άλλη μέτρηση θα πάρω όταν η Γη είναι σε αυτό το σημείο, άλλη μέτρηση όταν είναι σε αυτό και το εξής. Άρα, θεωρούμε σαν κέντρο τον ήλιο παρατήρησης.
Δεν θα σας πω ακριβώς τη μέθοδο για τη μεταβίβαση. Αυτό εδώ είναι το αστέρι μας. Αυτή είναι μια τυχαία ταχύτητα που έχει V, την οποία την αναλύουμε σε δύο ταχύτητες. Η μία ταχύτητα είναι η ΒΕ, εφαπτόμενη. Και είναι η ταχύτητα ουσιαστικά που βλέπουμε. Δηλαδή, δείτε ότι αν το αστέρι κινηθεί εδώ, πάνω σε αυτή την ευθεία, τότε εμείς από τη Γη τι θα δούμε, από αυτό εδώ το σημείο, ως προς το ορίζοντα, ως προς το άπειρο, να έχει μετατοπιστεί σε αυτό εδώ. Μέχρι τώρα το έχουμε. Οπότε αυτό τι είναι, η κίνηση που βλέπουμε τα αστέρια να κινούνται πάνω στον ουρανό. Αυτή η κίνηση που σας είχα προηγουμένως, τα τόξα. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε. Και υπάρχει και η ακτινική ταχύτητα, η οποία είναι να έρχεται προς τα μας ή να απομακρύνεται από μας και την οποία προφανώς δεν μπορούμε να τη δούμε. Δηλαδή είναι σαν να όταν κοιτάτε ένα αεροπλάνο που αν τύχει να έρχεται προς τη δικιά σας κατεύθυνση θα βλέπετε ένα πολύ λαμπρό άσο και θα χρειαστεί να αλλάξει κατεύθυνση για να δείτε ότι ήταν αεροπλάνο οπότε κινούνταν προς τα εσάς τόση ώρα. Οπότε έχουμε αυτές τις δύο ταχύτητες. Αυτές οι δύο ταχύτητες μετρώνται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Η μία, όπως σας είπα, είναι η διακίνηση, αυτή θα μελετήσουμε τώρα, και η ακτινική ταχύτητα μετριέται πάντα με τη μέθοδο Ντόπλερ. Τη μέθοδο Ντόπλερ θα τη πούμε και αργότερα λίγο πιο αναλυτικά. Οπότε, να κρατήσουμε την διακίνηση. Η διακίνηση είναι η γωνία κατά την οποία μετακινείται ο αστέρας ως προς τους απίστευτα μακρινούς αστέρες που είναι ακίνητοι στον ουρανό μέσα σε ένα έτος. Άρα, η διακίνηση έχουμε ονομάσει τη γωνία μη. Αυτό το τόξο και αυτή την τροχιά. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να υπολογίσουμε τη ΒΕ, την εφαπτωμένη. Αυτή η μέθοδος ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να βρούμε αποστάσεις και ταχύτητες. Λοιπόν, ως φαίνεται εκεί στο μάτι, αυτή δεν ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, οπότε τι έχουμε. Ότι η γραμμική ταχύτητα ΒΕ θα ισούται με το τόξο δια το χρόνο. Δηλαδή με σίγμα 1 τα φένα, αυτό εγώ το τόξο, αυτό μετράμε εμείς, αυτό βλέπουμε στις φωτογραφίες, δια το 1 έτος, αυτό είναι ο ορισμός. Είπαμε πόσο τόξο θα μετακινηθεί σε ένα χρόνο. Δηλαδή πόσες μοίρες, πόσα ράδια σε ένα χρόνο. Αυτή είναι η πρώτη σχέση. Η δεύτερη σχέση είναι πάλι τριγωνομετρική, δηλαδή έχουμε σίγμα 1 τα φένα, να ισούται με την εφαπτωμένη του μη επί ήτα σίγμα 1. Δηλαδή, φανταστείτε ότι φεύγει αυτό εγώ το τρίγωνο και είναι πάλι λίγο πολύ σαν την παράλλαξη. Ότι αυτή εγώ η βάση, την οποία τη μετρήσαμε, όχι δεν τη μετρήσαμε, αυτή εγώ η βάση θα είναι ίση με τη γωνία που μετράμε επί την απόσταση. Και ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, δεν είναι έψιλον, είναι αυτό. Παραλληλεπίπεδο. Τι είναι αυτό εκεί το... Πιο απλό. Η ανάλυση των ταχυτήτων έχει μόνο. Οι δύο συνιστώσεις και συνιστώσεις. Οι δύο συνιστώσεις είναι αυτές. Αυτή είναι κάθετη. Αυτή είναι αυτή που βλέπουμε. Αυτή είναι ακριβώς στον ορίζοντά μας. Το σίγμα 2 τι είναι. Σίγμα 1, σίγμα 2. Ναι, το σίγμα 2 δείχνει που θα έχει φτάσει το αστέρι μετά από ένα χρόνο. Α. Δηλαδή, το σίγμα 1 ήταν εδώ πέρα, έχει αυτή την ταχύτητα. Ναι. Μετά από ένα χρόνο θα έχει φτάσει το σίγμα 2. Οπότε εμείς τι βλέπουμε. Μόνο προβολές, τόξα. Θα βλέπαμε δηλαδή από το σίγμα 1 τόνος να πήγει στο σίγμα 2 τόνος. Mm. Και αυτό εγώ το τόξο, ποια γωνία έχει, τη μη. Εντάξει. Ναι. Το έψιλον τι είναι, είπαμε, στον παρονομαστή. Το έτος. Έτος. Α, έτος. Θα σας πω στην παρουσίαση, μην τα σημειώνετε. Οπότε έχουμε αυτή την τριγωνομετρική ιδιότητα, απλώς ανάλυση τριγώνου. Έχουμε και τον ορισμό της παράλλαξης, το π να ισούται με την απόσταση από τη γη ίδια ή τα σίγμα 1. Μην δίνετε πάρα πολύ σημασία. Πιστεύετε αυτό που από γεωμετρικές με φόβους και το καλεξής. Θα τα δείτε κιόλα, θα τα βγάλετε απλώς να καταλάβετε τη διαδικασία. Αν θέλετε, τα κοιτάτε και πιο αναλυτικά. Βγάζουμε μια σχέση για το σίγμα 1, τα 1, το σίγμα 1, τα θέτα είναι εδώ πέρα. Το πετάμε και αυτό εκεί πέρα. Από αυτές τις δύο μαζί βγαίνει ΒΕ. Μια σχέση μεταξύ απόστασης από τη γη, της ιδίας κίνησης που μετράμε, του έτους και της παράλλαξης. Το 1 άο είναι γνωστό. Η απόσταση της γης από τον ήλιο και το έτος, οπότε βγαίνει μια σταθερά. Και στο τέλος τι έχουμε, ότι η ταχύτητα που φέρουμε να υπολογίσουμε ισούται με το 4,74 επί το μη που είναι η διακίνηση, η γωνία που μετράμε, δια την παράλλαξη, η παράλλαξη που υπολογίσαμε προηγουμένως. Το πι θα το συγκεκριμένουμε το πι το 3,14.
Ναι. Αυτό είναι το διεθνέ σήμα για την παράταση. Κυρίω με το ελληνικό πέμπτο το 2014. Αυτό είναι, αλλά. Ή αυτό ή το πέμπτο. Μόνο αυτά τα δύο. Γιατί θα γίνει ένα πιθανό. Αλλά το με το πέμπτο είναι ακόμα μεγαλύτερο πέραμα, γιατί σαν πέμπτο έχουν την ορμή, σαν πέμπτο έχουν και την περίοδο, σαν πέμπτο έχουν και την πίεση. Σε αυτέ τι μετρήσει, επειδή είναι πάρα πολύ μικρέ, δηλαδή ότι είναι κάτω από τη μοίρα, το οποίο δεν έχει νόημα. Αντί, όπω το ξέρετε, μπορούμε να το πούμε πυροβάση. Και χρησιμοποιείται το ελληνικό γράμμα. Θα το πει παράλλαξη. Σαν παράλλαξη. Έτσι δηλαδή έχει χρησιμοποιηθεί στην βιβλιογραφία. Σαν πει και ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι το πι που έχουμε στο μυαλό μα, αλλά το πι τη παράλλαξη. Ωραία. Όπω και το μη, αυτό που βλέπετε, είναι ακριβώ αυτό χρησιμοποιείται. Οπότε τι είχαμε. Βρίσκουμε μια ταχύτητα, για πρώτη φορά μπορούμε να υπολογίσουμε ταχύτητα, τη ΒΕ προς το παρόν, μετά θα υπολογίσουμε και τις υπόλοιπες. Συναρτήσει τι, του μη που το μετράω μέσα σε ένα έτος και του πι που πάλι το μετράω μέσα σε αυτό το έτος. Ναι. Ναι, σταθερά αυτή πρέπει να αποδεικνύουμε ότι βγαίνει έτσι, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Πρέπει ως προς ποιο, δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να δείχνουμε ότι πρέπει το πι που σε ποιον. Άμα θέλουμε να λύσουμε μία άσκηση. Όχι, εντάξει. Είναι αντιτάμεσος ο τύπος. Εγώ γενικά δεν θυμάμαι καθόλου το στήθος. Εγώ το 4,74 δεν το θυμάμαι. Προτιμώ να κάτσω 5 λεπτά να τα βγάλω, παρά να θυμάμαι 100 νούμερα κτλ. Αυτό που θέλω είναι να γίνετε σανία, να ξέρετε ακριβώς τις μεθόδους και να μπορείτε να υπολογίσετε οτιδήποτε από οτιδήποτε, γνωρίζοντας 5-6 σταθερές μόνο. Τώρα, αν θέλετε να θυμάστε όλους τους τύπους κτλ., εγώ δεν μπορώ, ό,τι σας βολεύει. Και δεν μ' αρέσει κιόλας, θέλω να βγαίνει. Ναι. Η διακίνηση είναι το μη. Η διακίνηση είναι το μη. Και το ΒΕ τι είναι. Το ΒΕ. Εφαπτόμενη ταχύτητα. ΒΕ είναι η ταχύτητα. Velocity. Το τατζέντιαλ που είναι στο βιντάκι. Αυτό είναι σαν μητέρα. Ή ΒΕ τατζέντιαλ. Μία παρατήρηση. Σε ένα χρόνο είναι δύσκολο να μετρήσεις το μη. Συνήθως συγκρίνουν πλάκες 10 ετών και πάνω. Και κάνουν τη διαίρεση. Δηλαδή παίρνουν φωτογραφίες, βάζουν πάνω σε σχέση με το φόντο του ουρανού που είναι οι σταθεροί αστέρες και μικρομετρούν στην ουσία. Είναι δύσκολη η μέτρηση. Ήθελα να με ρωτήσετε κάτι που δεν με ρωτήσατε πάντως. Το μη είναι η μετατόπιση που μετράμε ως προς τους αστέρες, λόγω της κίνησής του. Το πι είναι η μετατόπιση που μετράμε ως προς τους αστέρες λόγω της κίνησης της Γης. Εμείς όμως αυτό που μετράμε είναι διαφορά γωνίας πάνω σε δύο φωτογραφικές πλάκες. Πώς ξέρουμε σε τι οφείλεται το κάθε πράγμα? Στο αρωμάτιμο. Σε αυτό θα σας το πω, εσείς θα... Να κάνω μια υπόθεση. Βέβαια, λατρεύω τις υποθέσεις, αυτό είναι επιστήμη. Φαντάζομαι ότι το ένα σε ένα χρόνο φαίνεται η μία γωνία, ενώ η άλλη θέλει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε από την από τη διαφορά χρόνου. Δεν ξέρω αν το είπα. Σωστά. Μπορούμε να μετράμε την παράλλαξη σε ένα χρόνο και θα βγάζουμε συνέχεια το ίδιο, να. Ενώ σε 10 χρόνια θα βγούμε ότι αυτό έχει αλλάξει κτλ. Υπάρχει και άλλος ένας τρόπος. Η παράλλαξη ουσιαστικά τη έδειξα ότι φάνει ή μία έλλειψη ή μία ευθεία. Ή ένα κύκλο αναλόγω του ποια είναι η θέση του αστέρα ω προ τη γη και τον ήλιο. Έτσι. Η κίνηση όμω του αστέρα, λόγω τη δικιά του κίνηση και μόνο, όχι λόγω τη κίνηση τη γη, είναι πάντα στην ίδια κατεύθυνση. Οπότε συνέχεια θα βγάζαμε μια παραμορφωμένη έλλειψη, να κάνει αυτό εγώ το πράγμα σαν έλικα, ένα παραμορφωμένο κύκλο ή μια παραμορφωμένη ευθεία. Δηλαδή το ένα. Μέσα στο έτος, αν το παρακολουθούμε συνέχεια, μπορούμε να βγάλουμε το σχήμα που θα έπρεπε να έχει και να δούμε την παραμόρφωση λόγω της κίνησης του ίδιου του αστέρα. Από εκεί, πρακτικά. Εντάξει, αν το κατάλαβα, δεν είναι. Πιο απλά, αφού είπαμε ότι μετράμε μετά από 10 χρόνια για να υπολογιστεί το μη, εάν τον πρώτο χρόνο μπορούσαμε να δούμε μία έλλειψη, θα δούμε αυτή την έλλειψη μετατοπισμένη. Και σε κάποια άλλη κατεύθυνση, όχι κατά ανάγκη κάθε τα οριζόντια, προς την κατεύθυνση που κινείται. Στην ουσία ναι, έτσι είναι. Θα μπορούσαμε να πάρουμε στα ίδια σημεία του ουρανού ένα πολύ πιο μακρινό αστέρι που δεν κινείται. Δεν βλέπουμε εμείς η διακίνηση ουσιαστικά. Και να βρούμε από εκεί το μη, ώστε να αφαιρέσουμε, ας πούμε,
Ουσιαστικά αυτό είναι η μέθοδος. Θα πρέπει να αφαιρείς τη μία γωνία από την άλλη και μετά να τη συνυπολογίζεις στο πλάσμα. Εδώ πέρα έχουμε τον αστέρα του Μπάρναρντ. Ο Μπάρναρντ δεν είναι ο πιο κοντινός αστέρας, αλλά είναι ο αστέρας με τη μεγαλύτερη διακίνηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εντάξει, πάνε σχετικά κοντά, αλλά επίσης υπάρχει απίστευτα μεγάλη ταχύτητα ως προς τον ήλιο και τους άλλους αστέρες. Κοιτάξτε διαφορά σε προσομοίωση μέχρι το 2080, για παράδειγμα, όσο κοστά στέλνει. Έχεις καμπόκι. Ποιος έχει ξανακούσει για τον αστέρα του Μπαρνάρντ? Ευχαριστώ. Λοιπόν. Να, έχεις καμπόκι. Εντάξει. Και να επιστρέψουμε λίγο. Στην υπόλοιπη μελέτη. Εμείς έχουμε βρει αυτό εδώ, το ΔΕ. Το είχαμε βρει ως προς την διακίνηση και την παράλλαξη. Τι μας μένει? Το VR. Το VR υπολογίζεται από το φαινόμενο Doppler. Οπότε έχουμε, αυτόν είναι εγώ τον ωραίο τύπο, το VR να ισούται με το SE, ταχύτητα του φωτός, στο κενό, επί λάμβα δια λάμβα 0 πλην 1. Με το λάμβα να είναι η παρατηρούμενη, το παρατηρούμενο μήκος κύματος ενός αντικειμένου που εκπέμπει, για παράδειγμα η γραμμή του νατρίου, και το λάμβα 0 να είναι η γραμμή που θα έπρεπε να εκφέρει. Αν δεν το καταλάβετε, δεν πειράζει, θα δούμε για τα φάσματα αργότερα πιο αναλυτικά. Και αυτό ήταν μια άσκηση, νομίζω, στο Κορσίδα, έτοιμη. Οπότε τι έχουμε, έχουμε υπολογίσει το VR από το φαινόμενο Doppler. Και επειδή ξέρουμε και VE και VR, γι' αυτό είναι ένα ωραίο ορθογώνιο τρίγωνο, βρίσκουμε το αληθινό VE ολόκληρο από το Πυθαγόριο. Τέλεια. Η γραμμή που θα έπρεπε να εκφέρει. Η γραμμή που θα έπρεπε να κάνει το λάμβα 0. Ναι, και ο κάτι στη γη και βλέπουμε τι είναι. Δηλαδή υποθέτουμε ότι είναι νάτριο, ξέρουμε ότι είναι κίτρινο, άρα. Δεν υποθέτουμε, είμαστε σίγουροι. Θα δείτε στα φάσματα τι συμβαίνει, θα πω πιο αναλυτικά. Πεφτείτε αυθαίρετα τώρα το φαινόμενο Doppler και θα το πω αργότερα. Χρειάζεται να κάνω ένα χρονισμό για να είναι ολοκληρωμένο. Ναι. Στι φωτογραφικέ πλάκε, πώ επιλέγει, γιατί άμα στο background. Πάντα έχει αστέρια όμως που δεν κουνιέται με τίποτα. Γιατί μην... πάντα θα υπάρχει ένα αστέρι τόσο μακριά που η ανάλυση στα πίξελ τη φωτογραφική ή τη μηχανή ή οτιδήποτε δεν θα μπορέσει να χωρέσει σε δύο διαφορετικά πίξελ την ίδια παράλληλη. Οπότε θα μείνει σε ένα σημείο. Τόσο πολλά αυτά που δεν κουνιούνται. Αλλά δεν είναι γνωστό, είναι πάρα πολύ δύσκολη η μέση. Γιατί υπάρχει άλλο ένα φαινόμενο που δεν το είπε ο Ορφέας για να μην μπερδευτούν. Μην πει από πλάνη. Για να μπερδευτούν και δεν ξανάρθουν. Όχι. Είναι πολύ δύσκολη η μέση. Παιδιά, υπάρχουν 100.000 παράγοντες, είναι η περιστροφή τη γη, είναι η ταχύτητα, το πεπερασμένο τη ταχύτητα του φωτό. Δεν θα δούμε τι ανάλυσει. Σα ακροφηγώ τι έχουμε βγάλει, μια γεωμετρική μέθοδο για υπολογισμό απόσταση και μια γεωμετρική σχημό μέθοδο για τον υπολογισμό της ολικής ταχύτητας. Οπότε ως τώρα έχουμε καλυφθεί εντελώς και αν ήταν μικρό το σύμπαν, θα μπορούσαμε να είχαμε υπολογίσει όλες τις ταχύτητες και όλες τις αποστάσεις να στέλνουμε αυτές από τις απλές μεθόδους. Και ένα τελευταίο, αυτή η γωνία θήτα είναι ίση με αυτήν τη θήτα που είναι ως εντός εναλλάξ. Και τι φυσική σημασία έχει? Ότι αν το σίγμα 1 πάει στο σίγμα 2 και μετά συνεχίσει και πάει στο άπειρο, κάποια στιγμή, αν την προεκτείνεται στο άπειρο, φανταστείτε το έτσι, αυτές οι δύο αποστάσεις θα είναι τόσο μικρές που θα δούμε το αστέρι να έχει φτάσει σχεδόν στο όμβρο. Φανταστείτε ότι αυτές οι ευθύνες είναι άπειρες, χίλια συγγνώμη γι' αυτό, αλλά τι θα γίνει, αυτή εγώ η γωνία θα γίνει όλο και μικρότερη και κάποια στιγμή θα φτάσει στο όμβρο. Αυτό το σημείο λέγεται σημείο σύγκρισης. Δηλαδή είναι εκεί που θα βλέπαμε το αστέρι, αν παίρναμε εκατομμύρια χρόνια κτλ. Θα βλέπαμε το αστέρι να σταματάει σχεδόν να κινείται προς εμάς. Θα έχει δηλαδή σχεδόν μόνο τη γραμμική ταχύτητα. Αυτό λέγεται σημείο σύγκλησης, αν απομακρύνεται ο αστέρας από εμάς, ενώ λέγεται σημείο απόκλησης, αν έρχεται προς τα εμάς. Γιατί πάνε αντίστοιχη διαδικασία. Την άλλη φορά θα βγάλω το σκύρο που έχουν στο σινεμά να λέει παρακαλώ να ενεργοποιήσετε τα κινητά. Ποιοι το έχουν? Να πείσω τώρα. Μόνο εγώ. Καλά, εντάξει. Τη γωνία όπως την υπολογίζουμε λοιπόν, πάλι απλή τριγωνομετρία, το ΒΕ, αυτή εγώ η πλευρά δηλαδή, δια το ΒΑ, θα μας βγάλει τη σφίτα. 38 μοίρες έβγαινε για αυτό. Κάνει την έμουσα, εφαρτωμένη, δεν θυμάμαι. Εφαρτωμένη. Εφαρτωμένη, μπράβο, κάνει μας.
και τελειώσαμε με την ιδία κίνηση και πάμε στα φάσματα που λέγαμε. Εγώ θα πούμε και για τον Ντόπλερ. Ουσιαστικά τώρα πάμε στη φυσική των αστέρων, είναι η αστροφυσική. Η αστρομετρία υπήρχε από το 1800-1700 και πιο πριν υπήρχε. Δηλαδή μπορούσαν να μετρήσουν παραλλάξεις, μπορούσαν να μετρήσουν κάπου στη διακίνηση, τα είχαν βγάλει όλα αυτά. Αλλά δεν είχαν ξέραν ποτέ αυτά τα λαμπάκια που βλέπαν στον ουρανό να κινούνται και ξέραν τέλεια πώς κουνούνται κτλ. Τι στο καλό είναι. Οπότε για πρώτη φορά έχουμε την ανακάλυψη από τη φασματοσκοπία και πλέον και τη γέννηση της αστροφυσικής. Γενικά φάσμα τι είναι? Το λευκό φως, η γενικά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από ένα αντικείμενο, να αναλύεται λόγω ενός πρίσματος ή ενός πετάσματος ή με άλλους μορφόβους, σε όλες τις συνιστώσεις. Λόγω διαφορετικού δίκτυου διάθεσης ή τα λοιπά, εντάξει, αυτά θα τα ξέρετε από το σχολείο. Ουράνιο τόξο, ναι, όχι. Δεν υπάρχει ανταπόκριση, μη μια σχεδιότητα. Το πρίσμα τριγωνικό, αν μπορείτε καλύτερα να ανοίξει την κλειμένη γεωμετρία ή μπορεί να είναι οποιοδήποτε τριγωνικό σχήμα. Από το μέγεθος αυτής εγώ της γωνίας, εξαρτάται πόσο πολύ θα είναι το άνοιγμα εδώ πέρα. Αλλά δεν σε νοιάζει γιατί αυτό το άνοιγμα το πληρώνεις πηγαίνοντας σε μεγαλύτερη απόσταση. Οπότε ή φάγεις το άνοιγμα αλλιώς ή μεγαλύτερη ή μικρότερη την απόσταση. Γιατί? Γιατί τότε θα μπορέσω να δώσω ένα πέτασμα, ας πούμε εγώ έχω βάλει το χέρι σε ένα χαρτί, σε ένα λευκό χαρτί, ακριβώς στις γραμμές. Ωραία. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με το φως της λάμπας κτλ. Οπότε τι είχαν κάνει τα σαΐνια μας οι επιστήμονες που όλα τα βρίσκουνε, κατά λάθος όπως πάντα. Ο κύριος Φράουνχόφερ είχε την ιδέα να φτιάξει μια σχισμή στο εργαστήριό του, να αφήσει το ηλιακό φως να περάσει από αυτήν, στη συνέχεια έβαλε ένα πρίσμα όπως είπατε προηγουμένως και πήρε το φάσμα που σας έδειξα πριν. Αλλά πέρα από το φάσμα, επειδή είχε πάρα πολύ καλή ανάλυση, τι βρήκε? Κάποιες μαύρες γραμμές, τις οποίες δεν μπορούσε να τις εξηγήσει. Γιατί τι είχε δει? Το βλέπει με το μάτι του, ότι είναι συνεχές, ότι θα έπρεπε να έχει όλο το φως κτλ. Στην αρχή νομίζω ότι ήταν λάθος με τα όργανά του και όταν το έκανε και με άλλα όργανα και όταν πήρε φάσματα άλλων αστέρων και θα σας πω στη συνέχεια γι' αυτό, βρήκε ότι υπήρχαν αυτές οι μαύρες γραμμές. Έχει κανείς ιδέα τι είναι? Έτσι, γιατί τρόπος. Γραμμές απορρόφησης. Ουσιαστικά τι έχουμε? Ωραία, θα σας πω σιγά σιγά. Αυτό είπαν για τον ήλιο. Όλες οι μαύρες γραμμές που βλέπετε εδώ πέρα στο οπτικό λέγονται γραμμές Φράουνχόφερ. Αφού το είπαν για τον ήλιο, μετά πήγαν για τα αστέρια και είπαν ότι έχουν διαφορετικά φάσματα οι διάφοροι αστέρες μεταξύ τους και με βάση αυτά τα χωρίσαν σε κατηγορίες. Βλέπετε ότι σε κάποια σημεία αρχίζουν να πυκνώνουν οι γραμμές ή να εμφανίζονται καινούργιες ή να εξαφανίζονται κάποιες άλλες και να βρίσκονται σε διαφορετικά χρώματα. Και ουσιαστικά γιατί, σε τι οφείλεται αυτό? Έστω ότι έχουμε ένα αντικείμενο που εκπέμπει λευκό φως. Τότε, όταν αναλυθεί από ένα πρίσμα, θα έχουμε συνεχές φάσμα. Συνέχεια θα έχουμε όλες τις γράμμες. Τώρα, έστω ότι έχουμε ένα αντικείμενο, ένα αέριο πάρα πολύ ζεστό ή ένα στερεό υγρό, δύσκολο τέλος πάντων, το οποίο φλέγεται και αναπτύσσει πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Οπότε, τι κάνει? Αρχίζει να εκπέμπει σε συγκεκριμένες συχνότητες, σε συγκεκριμένα μήκη κύματος. Αυτό έχει να κάνει με την ατομική δομή. Δηλαδή, αναλόγως του τι δομή έχει το στοιχείο, άλλο φως θα εκπέμψει. Οπότε τι έχουμε, ότι κάθε χημικό στοιχείο εκπέμπει διαφορετικές γραμμές. Άλλες γραμμές φάγει το ασβέστιο, άλλες γραμμές το νάτριο, άλλες γραμμές το φλόριο, άλλες γραμμές το σίδερο. Κάθε στοιχείο φάγει διαφορετική ακτινοβολία. Όταν φλέγεται. Όταν φλέγεται. Σε πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Και κάθε στοιχείο, όταν βρίσκεται σε μικρή θερμοκρασία, απορροφά τις ίδιες γραμμές που θα εξέπεμπε αν ήταν σε ζεστό. Δηλαδή τι έχουμε, αυτό εδώ, το φάσμα εκπομπής, να είναι το συμπληρωματικό του φάσμα της απορρόφησης. Οπότε τι είχαμε. Οι αστρονόμοι βγάλαν αυτό εδώ το φάσμα. Κάποιοι τρελοί τύποι, τους οποίους τους άρεσε να καίνε αντικείμενα και μετά να παίρνουν το φάσμα από χημικές ενώσεις, πήραν αυτό το φάσμα. Δηλαδή οι χημικοί, ο Κίρχοφ για παράδειγμα, πήρε φάσμα εκπομπής. Και όταν είδε ότι, για παράδειγμα, το υδρογόνο έβγαζε αυτές τις γραμμές. Γιατί δεν βγάζουν μία γραμμή ένα στοιχείο, βγάζει πολλές γραμμές ένα στοιχείο. Και μετά κοίταξε και τα φάσματα απορρόφησης
και είδε ότι αυτό το μοτίβο υπήρχε ακριβώς εκεί πέρα, λένε, ρε παιδιά, μήπως είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε εντάξει, μπορώ να σας παρουσίασα τώρα, απλά ήταν τεράστια επανάσταση για εκείνη την εποχή. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη μέθοδος και η μόνη με την οποία μπορούσαν να αναγνωρίζουν πλέον οι επιστήμονες χωρίς να πηγαίνουν στα ίδια τα αστέρια ακριβώς τη χημική σύσταση των αστέρων. Δηλαδή τι έχουμε, ένα αστέρι το οποίο εκπέμπει συνεχές φάσμα, έχουμε μια κρύα ατμόσφαιρα γύρω από αυτό το οποίο απορροφά ένα μέρος από το φάσμα, οπότε το φάσμα που πέραμε προηγουμένως είναι αυτό εδώ. Και τι είναι, το πίσω είναι όλο το φως που εκπέμπει ο αστέρας, κυμάτες γραμμές, μας δίνουν ποια στοιχεία βρίσκονται στην κρύα ατμόσφαιρα. Από αυτό λοιπόν μπόρεσαν οι επιστήμονες να βρουν ακριβώς τη σύσταση όλων των αστέρων, τη σύσταση πύλης κτλ. Και με αυτή τη μέθοδο βρήκαν ακόμα και καινούργια στοιχεία όπως το ήλιο. Το οποίο ονομάστηκε ήλιο, γιατί πρώτα στον ήλιο βρήκαν τις σπασματικές γραμμές του και μετά το ανακάλυψαν και ως στοιχείο στη γη. Ναι. Για να καταλάβω κάτι, δηλαδή, αντί να μετράμε το φάσμα του ήλιου του άστρου που είναι που ήταν δύσκολο. Αντί να παίρνουμε το φάσμα του ήλιου του άστρου που ήταν δύσκολο. Όχι, το παίρνουμε. Θα να πω, περνάει το φως του άστρου μέσα από κάποια, κάποια ουσία όπως εκεί που όπως δείχνει το κάτω και παίρνω φάσμα απορρόφησης αντί για φάσμα εκπομπής και βγάζω το, και το δείχνω από αυτό το, το φάσμα του άστρου. Όχι, αυτό εγώ είναι τα ζεστά στρώματα του αστέρα. Αυτό εγώ είναι η κρύα ατμόσφαιρα του αστέρα. Του αστέρα με τη γη. Οπότε το φάσμα απορρόφησης φτάνει αμέσως στη γη. Πρακτικά μιλάμε για την επιφάνεια, για αυτό που δίνει η ατμόσφαιρα της επιφάνειας του αστέρα. Ναι, για την κρύα ατμόσφαιρα του αστέρα, όχι κρύα. Προφανώς. Δηλαδή δεν γίνεται η απορρόφηση, το φάσμα απορρόφησης από εδώ στη γη, από κάποια ουσία. Όλα γίνονται στο άστρο, έτσι. Όλα γίνονται στο άστρο. Αλλά φάσμα απορρόφηση, γραμμέ απορρόφηση μπορούμε να βρούμε και λόγω τη ατμόσφαιρα τη γη και λόγω νεφελωμάτων στο ενδιάμεσο και λόγω μεσοπλανητικού υλικού. Αλλά υπάρχουν μέθοδοι τι οποίε δεν θα αναπτύξω για να προχωρήσουμε, τι οποίε μπορούμε να τι κάνουμε. Αυτό που κρατάτε είναι ότι χημικοί και έγαν ουσίε και κυρώθησαν και πέραν φω, αστρονόμοι πέραν φάσμα όλων των άστρων. Κάποιοι εξυπνοί άνθρωποι βρήκαν το συνδυασμό. Είναι η νόμη του Κίρχοφ, και από εκεί και πέρα βρίσκουμε τη χημική σύσταση στην ατμόσφαιρα των άστρων. Ναι. Θεωρείς δηλαδή ότι στο πυρήνα του αστέρι και πιο προσαρτήσω και εκπέμπει συνεχές φάσμα. Καλή ερώτηση. Ουσιαστικά αυτό γίνεται. Όλα τα αστέρια εκπέμπουν συνεχές φάσμα, αλλά όχι με την ίδια κατανομή, αλλά με την κατανομή με ένα σώμα. Καλά, ήταν φοβερή πάσα. Πρόσεξε. Είσαι απίστευτος. Όχι, δεν ήτανε. Το επόμενο. Θα γυρίσω σε αυτό που είπες, αλλά θα πω για τον Doppler. Στον Doppler τι έχουμε. Όπως σας είπα, ένα χημικό στοιχείο έχει πάρα πολλές γραμμές. Δηλαδή όλες αυτές οι γραμμές, το κόκκινο μέχρι το μπλε, μπορεί να ανήκουν σε ένα στοιχείο. Εννοείται ότι οι φασματικές γραμμές συνεχίζονται και στο οι περιόδες, ακτίνες χ κτλ. Και στα ραβδιοκύματα, απλώς δεν μπορώ να σας τα ρίξω. Φαντάζεστε γιατί. Ωραία. Αυτό είναι το φάσμα που παίρνουν οι χημικοί όταν φροντίζουν να αρχίσουν να καίνε πάλι μια ουσία, να περνάει το φως από ένα ψυχρό αέριο και να παίρνουν το φάσμα απορρόφησης. Αυτό εδώ πέρα το φάσμα το έχουμε όταν ένα αστέρι απομακρύνεται. Και λέγεται στα αγγλιστή redshift, στα ελληνικά είναι ερυθρά μετατόπιση. Όταν ένα αντικείμενο δηλαδή μετατοπίζεται, όλες οι φασματικές του γραμμές μετατοπίζονται προς το ερυθρό. Βλέπετε ότι αυτή η γραμμή για παράδειγμα μετακινήθηκε ακόμα πιο πέρα. Και έχουμε και την περίπτωση του blue shift, κιανή μετατόπιση, όταν πλησιάζει ένα αστέρι προς τα μας, να έχουμε αυτές τις σπασματικές γραμμές. Οπότε τι είχαν κάνει οι επιστήμονες, βρήκαν ωραία τις σπασματικές γραμμές, βρήκαν ότι αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα χημικά στοιχεία, αλλά όσο άρχισε να αυξάνεται η ανάλυση των οργάνων, βλέπανε ότι αν πέναν τις ίδιες γραμμές από πολλά άστρα, δεν συμπίπταν ακριβώς, αλλά είχαν κάποια μετατόπιση. Οπότε στην προσπάθεια να βρουν και το φαινόμενο κτλ. Βρήκαν για το φαινόμενο Doppler. Ότι τι, αναλόγως της ταχύτητας με την οποία τρέχει το αστέρι προς εμάς, την ακτινική ταχύτητα, τότε άλλη είναι η μετατόπιση εκεί πέρα. Έτσι με τον προηγούμενο τύπο που σας έδειξε για το φαινόμενο Doppler και με αυτά τα συγκεκριμένα φάσματα, βρήκαν και τη γραμμική ταχύτητα των αστέρων. Και πες μου ότι τώρα είναι πάσα. Ναι. Γυρνάμε στη φωτομετρία, δηλαδή να μετρήσουμε ακριβώς ένταση του φωτός των αστέρων για να εξάγουμε άλλα στοιχεία.
Και αυτό είναι που με ρώτησες. Ουσιαστικά εγώ τι έχουμε. Όταν ένα σώμα βρίσκεται σε κάποια πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία και έχει αρχίσει να πυρακτώνεται ουσιαστικά, έστω ότι έχει 4.500 βαθμούς, αυτό που κάνει είναι να εκπέμπει ένα συνεχές φάσμα, δηλαδή να εκπέμπει φως σχεδόν σε όλες τις φασματικές γραμμές, εντάξει, πρακτικά δεν γίνεται, σε κάποιο πάρα πολύ μεγάλο εύρος, και αναλόγως τη θερμοκρασία του, να εκπέμπει το περισσότερο σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος και να έχει και άλλη πλάθηση κτλ. Οπότε τι έχουμε. Όσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία, 4.500 βαθμοί, 6.000 βαθμοί, 7.500 βαθμοί, όσο μικρότερη η θερμοκρασία, τόσο πιο κόκκινη είναι κάτι. Και όσο πιο μεγάλη η θερμοκρασία, τόσο πιο μπλε γίνεται κάτι. Δηλαδή η φλόγα, όταν δεν κάνει τέλεια καύση, επειδή πετάτε κούτσορα στο τζάκι σας, τι φάνει, κόκκινη πορτοκαλί. Αν όμως ανάψετε γκάζι, όπου γίνεται τέλεια καύση και η θερμοκρασία είναι πολύ μεγαλύτερη, πάτε στην ακτινοβολία του μπλε. Okay. Οπότε τι έχουμε. Αναλόγως στη θερμοκρασία, ένα μέλλον σώμα, όπου μέλλον σώμα τι είναι, ένα αντικείμενο το οποίο απορροφά όλη την ακτινοβολία που το ρίχνουμε και αντίστοιχα εκπέμπει σε όλο το φάσμα, σε συγκεκριμένη θερμοκρασία να εκπέμπει το μέγιστο σε συγκεκριμένο μήκος κύματος και να έχει αυτή την πλάτηση. Οπότε τι βλέπουμε. Στις 4.500 το περισσότερο, η περισσότερη ένταση φωτός είναι στο κόκκινο. Στα 7.500 περίπου ο ήλιος στο πράσινο, ο ήλιος φάνει εδώ πέρα περίπου, στους 6.000 δηλαδή κίτρινο. Και μετά πάμε στο... Στο κοιτώντας το φάσμα το καταλαβαίνεις αυτό, δεν νομίζω. Ναι. Το καταλαβαίνω. Κοιτώντας άμεσα τις πλακέτες δεν μπορούσα να το κάνω τόσο εύκολα. Βέβαια μπορούσα να πω να, εγώ το φίλμ έχει καεί πολύ παραπάνω, ενώ όσο απομακρύνομαι έχει καεί πολύ λιγότερο. Δηλαδή, ναι εντάξει, στα 4.500 αν συγκρίνεις αυτό, και αυτό είναι πολύ κοντά. Δεν θα καταλάβεις σίγουρα. Αλλά αν πάρεις έναν αστέρα που είναι μπλε και συγκρίνεις τις γραμμές σου στο μπλε και μετά τις γραμμές σου στο κόκκινο, είναι περίπου διπλάσια η ένταση και νομίζω ότι είναι και λογαριθμικό κιόλας. Αυτό το καταλαβαίνουμε χωρίς να κάνουμε και φασματοσκοπία, να κοιτάξουμε τα αστέρια με το μάτι μας. Α, ναι. Και επίσης ένα αστέρι το βλέπεις μπλε, επειδή κυριαρχεί το μπλε. Αν βάλεις το φάσμα, το βλέπεις ότι έχει όλα τα χρώματα, αλλά επειδή έχει και κόκκινο. Για να το βλέπεις μπλε, θα πει κάτι το μπλε. Είμαι σαν μελετάς πολύ, ευχαριστώ στον νόητο. Οπότε ετοιμάζαμε τα κόκκινα αστέρια να εκπέμπουν κυρίως στο κόκκινο, φοβερή ανακάλυψη. Τα μπλε αστέρια κυρίως στο μπλε. Πράσινα αστέρια βλέπουμε. Ναι, ποιος έχει πράσινο αστέρι. Ο ίδιος. Εγώ πάντα σώσει. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει πράσινο αστέρι. Αυτό παίζει με το μάτι, τι γίνεται. Επειδή ουσιαστικά τα αστέρια δεν εκπέμπουν μόνο πράσινο. Το αστέρι που θα εκπέμπει στο πράσινο θα εκπέμπει αρκετό και στο κόκκινο και στο μπλε. Γιατί το πράσινο είναι στο κέντρο του φάσματος. Στο κέντρο του φάσματος γιατί ο ήλιος είναι ψηλοπράσινος, έχει εξελιχθεί το ανθρώπινο μάτι. Οπότε για τον ήλιο τι το βλέπουμε, λευκό. Λευκό-κίτρινο. Τι έχουμε δηλαδή. Έχουμε να εκπέμπει στο πράσινο, έχουμε να εκπέμπει αρκετά στο κόκκινο και αρκετά στο μπλε. Αυτό στο μπλε, πράσινο και κόκκινο τι μας κάνει. Άσπρο. Και είναι τυχαίο, όχι. Το πράσινο, το περίπου πράσινο, περίπου κίτρινο, το βλέπουμε άσπρο, γιατί ο ήλιος είναι κίτρινος και το ανθρώπινο μάτι έχει μάθει, έχει εξελιχθεί έτσι, να παίρνει ως σημείο αναφοράς, τι, τον ήλιο, από αυτόν παίρνει το φως. Οπότε τι θα βλέπουμε λευκό, ίσον σημείο αναφοράς, τον ήλιο. Ο ήλιος δεν είναι καν λευκός. Ο ήλιος από ό,τι βλέπετε είναι περίπου αυτή η καμπύλη, έχει πάρα πολύ πράσινο, λιγότερο κόκκινο, πολύ λιγότερο μόνο. Αυτό το που σέρα λέει ότι η σελήνη είναι πράσινη. Όχι, και το μήλιο είναι το ήλιο. Και η σελήνη είναι πράσινη. Και η σελήνη είναι πράσινη. Αν κάνετε ένα γκλάτο από τη σελήνη, τι θα είναι. Δύο πράγματα να μιλήσω. Μήπως βλέπουμε πιο πολύ κίτρινο και κόκκινο σε σχέση με το δίκτυο διάφρασης. Ο ήλιος. Όχι, όχι. Α, και το δεύτερο. Αυτό που λέγαμε για τα red shift, blue shift. Ναι. Άμα είναι διαφορετικές οι γραμμές, πώς ξέρουμε ότι οφείλεται, ας πούμε, στη μετατόπιση και έχει σε διαφορετικό στοιχείο, που όταν συγκρίναμε τα άστρα. Γιατί οι σχετικές αποστάσεις ανάμεσα σε γραμμές ενός στοιχείου μπορεί να αναγνωριστούν. Δηλαδή είναι ένα σχήμα σαν το δακτυλικό αποτύπωμα. Άμα δεις σε μία γραμμή, μία σειρά από γραμμές, μπορείς να αναγνωρίσεις από ποιο στοιχείο είναι. Δεν θα είναι δηλαδή μία γραμμή είναι το στοιχείο νάτριο, είναι μία σειρά από γραμμές που έχουν η σχετική απόσταση μέσα από την άλλη. Είναι σαν το δακτυλικό αποτύπωμα του συγκεκριμένου στοιχείου. Δηλαδή, κοιτάξτε, έστω ότι παίρναμε στο νάτριο.
Νομίζω ότι είναι από πέρα στο κίτρινο του. Ή αυτές. Με κάτι βαθιές πάνε. Μάλλον το νατρίο είναι αυτές. Δεν θυμάμαι. Η κάλιο είναι άτριο. Δεν θυμάμαι. Συγγνώμη να παίρνω λάθος. Ουσιαστικά, αν παίρνατε αυτό εγώ το μοτίβο, εντάξει, δεν είναι και τόσο πυκνές. Δηλαδή, τον τόπερ άντε να την πήγαινε από εδώ πέρα, ας πούμε εδώ πέρα τη γραμμή. Αλλά να συναντήσει κάποια άλλη που να είναι έτσι. Με γέννηση, άμα κάνει τον γέννηση. Μπορώ. Θα σας εντυπωσιάσω τώρα. Δεν είναι ακριβώς, αλλά είναι κουκίδες, δεν είναι. Απαντήστε, ναι, είναι κουκίδες. Οπότε είναι πια σε άλλο. Δεκτό. Αυτή είναι ενώνει στην πάνω γραμμή για να μέσω παρακάτω. Α, αυτό, ναι, αυτό πώς βγήκε. Ουσιαστικά οι γραμμές πάνε έτσι. Δηλαδή ήταν έτσι, μετά γυρνάει, πάει από εδώ. Αυτή είναι μια τεράστια λουρίδα, αλλά στις 20. Ναι, δεν πάει από εδώ, 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 εδώ. Η διαδρομή είναι αυτή. Έτσι γυρνάει. Έτσι. Και ούτω καθεξής. Έτσι διαβάζεται δηλαδή. Ναι, έτσι διαβάζεται. Απλώς για να χωράει και να είναι έτσι ωραίο και εντυπωσιακό. Το σχήμα που κάπου γίνεται σαν σήμερα με τους αστέρες. Εγώ είναι για, όλους, για διάφορους άλλους αστέρες που έχουμε πάρει. Αυτό είναι κανονικά. Αυτό είναι κανονικά. Αυτή είναι η μικρότερη ανάλυση. Ναι. Έχει πιάσει μόνο αυτή με τη λωρίδα. Και τη βλέπουμε ότι για άλλα είδη πάλι τις ίδιες οθωματικές γραμμές έχουμε. Οπότε εντάξει, βλέπεις ότι τις αναγνωρίζουμε. Αν έβλεπε αυτήν εγώ τη γραμμή, φάξη θα έπρεπε να είναι ακριβώς εδώ. Αν την έβλεπε εδώ, ξέρει ότι θα ήταν αντούση. Αν την έβλεπε αυτήν εδώ, θα ξέρει ότι είναι έτσι. Όλες μας είναι που πηγαίναμε. Ναι, όλες πάντα. Αυτή είναι μια καλή διάρκεια στα αστέρα. Ενώ δεν υπάρχει κόκκινο πάνω-πάνω. Έτσι ακριβώς μετά αρχίζει και εμφανίζεται. Ναι, τα μπλε είναι μπλε, τα κόκκινα είναι κόκκινα. Που σημαίνει ότι πηγάζει, δηλαδή. Θα πω στη όχι, είναι, θα το εξηγήσει μετά ανάλογα με την ονομασία που έχει δώσει, που εξαρτάται. Το ξέρεις. Το ξέρει. Λοιπόν. Πολύ γέρος. Και αυτό που μην πάσα για τους ασματικούς τύπους, ουσιαστικά οι καημένοι αστρονόμοι τι κάνανε. Με το που ανακάλυψαν αυτό εδώ πέρα, εντάξει, κάνουν ένα φοβερό συνδυασμό, δηλαδή λένε, α, μπορούμε να βρούμε τα χημικά στοιχεία κτλ. Αλλά μετά ακολούθησε μια τεράστια απογοήτευση. Γιατί είχαν να πάρουν τα φάσματα από κάτι χιλιάδες αστέρια και από εκεί και πέρα δεν μπορούσαν να πούν τίποτα πέρα από το ότι α, έχει υδρογόνο, α, έχει άζωτα, έχει άνθρακα. Δηλαδή δεν πήγαιναν να τους πει, ωραία, βρήκα τι έχουν τα αστέρια. Πώς λειτουργούν, γιατί έχουν σχηματιστεί έτσι, τι είναι, τι κάνουν ακριβώς κτλ. Οπότε στην προσπάθειά τους αυτή, τι κάνουμε πάντα, την μπακάλικη μέθοδος, την μέθοδο, χιλιάδες μετρήσεις, κατηγοριοποιήσεις, ομάδες και θεωρίες. Οπότε, δεν θα σας πω για την ιστορία των φασμάτων, είναι πάρα πολύ τεράστια και βασίζεται κυρίως στο να βάζουν οι άντρες, λόρδοι και ακαδημαϊκοί γυναίκες να βγάζουν τα μάτια τους σε μικροσκόπια για να βλέπουν ακριβώς τις φασματικές γραμμές για να τις κατηγοριοποιούν, ναι, τέλος πάντων. Πάντως αυτή είναι η περίοδος που θα βρείτε πάρα πολλές γυναίκες αστρονόμες που έχουν συνεισφέρει, οπότε ψάξτε το οι φεμινίστριες αν θέλετε να πετάτε και γυναίκες επιστήμονες. Οπότε στο τέλος καταλήγουμε. Ξεκινώντας από τα πιο απλά αστέρια στα πιο κόκκινα αστέρια, έχουμε τους τύπους O, B, A, F, G, K, M. Και από εκεί πέρα έχουμε και πια κάποιες άλλες κατηγορίες, R, N κτλ. Οι οποίοι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, δηλαδή φάγουν πάρα πολλά μέταλλα, ή φάγουν πιο περίεργες ατμόσφαιρες ή περίεργα μαγνητικά πεδία, δεν θα μπούμε σε ανάλυση. Τα βασικά είναι αυτά. O, B, E είναι μπλε, μπλε γαλάζιο, άσπρο, εντελώς άσπρο, το G που είναι ο ήλιος μας είναι κίτρινο-πράσινο-κίτρινο, K και M κόκκινο. Okay. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα περισσότερο μπλε, λιγότερο κόκκινο, περισσότερο κόκκινο, σίγουρα πολύ μπλε. Επίσης τι βλέπετε, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία ενός αστέρα, τόσο λιγότερες φασματικές γραμμές φάγει. Γιατί? Γιατί όσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία ενός αστέρα, τόσο πιο ψυχρή ατμόσφαιρα θα μπορέσει να έχει, οπότε τόσο περισσότερα στοιχεία μπορούν να σχηματιστούν και να απορροφήσουν. Γιατί εκεί πέρα τι έχεις, αναλόγως στην θερμοκρασία, κάθε χημικό στοιχείο σπάει, ένα μόρι για παράδειγμα σπάει, σε διαφορετική θερμοκρασία. Δηλαδή, άλλη σύνδεση έχει το διοξίδιο τον άνθρακα, και άλλη θερμοκρασία πρέπει να του δώσει για να σπάσει, και άλλη συνδεσμολογία έχει το οξυγόνο. Οπότε τι έχουμε, καθώς πέφτει η θερμοκρασία, όλο και περισσότερα διαφορετικά μόρια οι άτομα ξανασυνδέονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να ξαναεμφανίζονται αυτά τα στοιχεία και να εμφανίζονται οι γράμμες απορρόφησης.
Το έχουμε. Ξαναλέω. Κάποια χημική ένωση. Πάλι το, πάλι το οξυγόνο, ας πούμε. Πάλι να το ναι, έχουμε το οξυγόνο. Έστω ότι για να σπάσουν τα δύο άτομα οξυγόνου και να χαλάσει το μόριο του οξυγόνου, πρέπει να δώσουμε ενέργεια 100. 100 κάτι. Για να σπάσει όμως το ήλιο, που είναι πάλι δύο άτομα ηλίου, για να σπάσει το μόριο του ηλίου, θα πρέπει να δώσεις 200. Οπότε τι έχουμε. Θερμοκρασία. Ενέργεια. Όμως τι είχαμε πει, ότι μεγαλύτερη θερμοκρασία σημαίνει μεγαλύτερη κινητική ενέργεια. Μεγαλύτερη κινητική ενέργεια κάνει όλο και πιο αστεφείς τις συνδέσεις, οι οποίες βασίζονται στον ηλεκτρομαγνητισμό. Οπότε φτιάχνεις. Όσο αυξάνεις θερμοκρασία, δηλαδή όσο πιο πολύ πιέζεις τα μόρια και τα άτομα να κινηθούν, τόσο πιο εύκολο φάνε να σπάσουν οι δεσμοί. Οπότε έχουμε. Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, σπάνε όλο και πιο ισχυρά δεμένα μόρια. Στην αρχή μα σπάσουν τα πάρα πολύ μεγάλα μόρια, δηλαδή το μόριο του DNA δεν βάλει πάρα πολύ για να σπάσει, και στο τέλος μπορούμε να φτάσουμε να ιονιστεί ακόμα και το ίδιο. Οπότε τι έχουμε, στις τεράστιες θερμοκρασίες, λίγες σπασματικές γραμμές. Τι σημαίνει, πάει, έχουν διασπαστεί τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ μη συζητάμε για 60.000 βαθμούς, άντε ένα. Δεν απορροφάει. Ναι, άντε καμιά εκατοσταριά συνδυασμοί, μόρια, στοιχεία και δεν ξέρω εγώ τι να βρίσκονται εκεί πέρα. Και φτάνουμε στα M, που είναι 3-4.000 βαθμοί, όπου εντάξει, εγώ έχουν επιζήσει τα πάντα. Οκ. Τα ιόντα δεν απορροφούν. Ορίστε. Τα ιόντα δεν απορροφούν. Και τα ιόντα απορροφούν. Και μάλιστα τα ιόντα έχουν άλλες σωσματικές γραμμές από τα κανονικά άτομα. Οπότε τι έχουμε. Στο κόκκινο. Για το σίδηρο, για παράδειγμα, μπορείς να έχεις στο πράσινο και στο κόκκινο σίδηρο 10 και σίδηρο 14. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν αυξηθεί η θερμοκρασία του ήλιου, άρα πάει πιο πολύ στο πράσινο, θα διασπάται ακόμα περισσότερο το ήλιο, άρα θα έχεις περισσότερο ήλιο 14. Σίδηρο. Οπότε τι κάνεις, αν βελτίσεις την ένταση των σωσματικών γραμμών του ήλιου, για παράδειγμα, στο πράσινο και στο κόκκινο, για το σίδηρο 10 και το σίδηρο 14, θα μπορέσει να βρει τη σχέση μεταξύ των δύο και ουσιαστικά έχει αυξηθεί η μειωθή θερμοκρασία. Αυτό πάμε και κάνουμε ουσιαστικά στις ηλιακές εκλήψεις. Δηλαδή, τι κάνουμε, κοιτάμε την κορώνα του ήλιου, παίρνουμε φάσμα, μόνο φάσμα συνέχεια, κοιτάμε που είναι μεγαλύτερη ένταση στο πράσινο στο κόκκινο και βλέπουμε αν έχει αυξηθεί η θερμοκρασία. Ξαναπάμε τον χρόνο κάπου αλλού, ή πάμε, συγκρίνουμε με πέρυσι για παράδειγμα στην Πεκίνη, στη Σιβηρία ή οπουδήποτε. Και βλέπουμε να έχει αλλάξει η θερμοκρασία του ήλιου. Και από εκεί πέρα κοιτάμε και την ηλιακή συνθήκη. Στα γρήγορα, αν δεν είναι συμπεριφορά που δεν είναι κατανοητό, παράδειγμα με το οξυγόνο, όταν σκέτα τα άτομα του οξυγόνου, το οξυγόνο 2, το οξυγόνο 2 είναι δύο άτομα οξυγόνου ενωμένα. Λοιπόν, όταν είναι μόνο ένα άτομο, δηλαδή πολλά άτομα αλλά ξεχωριστά το ένα το καθένα, έχουμε ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη σειρά από γραμμές απορρόφησης. Όταν έχουμε τα δύο, το οξυγόνο 2, αυτό λειτουργεί σαν κάποια άλλη ένωση, σαν εντελώς διαφορετικό πράγμα. Έχει διαφορετικές γραμμές απορρόφησης. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα, σου δίνει ας πούμε άλλες 100 διαφορετικές γραμμές. Άρα όταν βλέπει κάποιος το φάσμα του οξυγόνου, του ατομικού οξυγόνου, που είναι διαφορετικό από όταν βλέπει το φάσμα του μοριακού οξυγόνου, 2 οξυγόνου. Είναι άλλες γραμμές δηλαδή. Οπότε μπορούμε να ξέρουμε και μας δίνει και αυτή η διαφορά. Το διαφορετικό από το να δει το ιονισμένο οξυγόνο, το κάτι εξής. Γι' αυτό υπάρχουν και απίστευτα πολλές γραμμές απορρόφησης. Λοιπόν, γυρνάμε πίσω. Σας έδειξα μια σχέση η οποία έχει να κάνει με το χρώμα και τη θερμοκρασία. Αυτή η απλή σχέση προέκυψε από τον νόμο του Βιν. Δεν προέκυψε από τον νόμο του Βιν. Αυτή η παρατήρηση έγινε και έβγαλε ο Βιν τον νόμο. Οπότε λέει ότι το μήκος κύματος στο οποίο γίνεται, υπάρχει μέγιστη ένταση, δηλαδή υπάρχει μέγιστη εκπομπή, παρισούται με μια σταθερά, 2,89, ξεχάσετε τα όλα τα άλλα αν θέλετε, επειδή και στη μείον τρίτη, διά τη θερμοκρασία σε Κέλβιν. Δηλαδή το μήκος κύματος είναι αντιστρόφως ανάλογο με μια σταθερά από εδώ τη θερμοκρασία. Το κάπα τι είναι κάτω στο πάνω μας, τι συναντήσεις. Αυτό εδώ. Αυτό εγώ σου δείχνει πως προκύπτει ο νόμος του Βιν από τον νόμο του Πλάνκ. Για την επόμενη ακτινοβολία, για το νόμο μέλλον σώματος. Αλλά ξεχάσετε, αυτή είναι η σταθερά του Πλάνκ. Τα χέρια του φωτός, μια σταθερά. Σταθερά Στέφαν Βόλτσμαν, όχι, σταθερά Βόλτσμαν σκέτο. Και θερμοκρασία. Ξεχάσετε αυτό. Θα σου πω ότι θα το κλείσω τώρα γιατί και τώρα είναι αυτό που λέγαμε.
Η προηγούμενη καμπύλη που σας έδειξα, που έκανε αυτό εδώ πέρα, είναι καμπύλη μέλανο σώματος. Και μπορεί να προκύψει πάρα πολύ εύκολα από την πατομηχανική, έτσι εξηγήθηκε κτλ. Η πραγματική καμπύλη φωτός όμως που παίρνουμε για τα αστέρια είναι αυτό εδώ. Μπορεί κανείς να μου πει γιατί είναι έτσι. Μήπως επειδή δεν υπάρχει μέλλον σώμα πρακτικά. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να απορροφήσει όλο και να εκπέμψει σε όλο το φάσμα. Ήλπιζα να κάνετε το συνδυασμό. Αυτές εδώ οι γραμμές. Είναι καμπύλη απορρόφηση. Είναι γραμμές απορρόφηση. Η καμπύλη που σας έδειξα προηγουμένως. Ισχύει όμως και αυτό που είπες εσύ, έτσι ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Το μελανσώμα είναι. Ξέρεις πόσο κοντά είναι. Εντάξει, αν κάτι από πίσω από τι πραγματικότητε γραμμέ για τα αστέρια συγκεκριμένα κιόλα, η καμπύλη με ένα νοσόματο είναι σχεδόν πάνω. Εντάξει, για μεγάλε ομοκρασίε, έτσι. Εγώ το έχουμε για συνεχέ φάσμα. Εδώ πέρα σας έχω βγάλει με τις γραμμές απορρόφησης. Οπότε, επιστρέφουμε σε αυτό που λέγαμε, αν μπορούμε να τα μετρήσουμε κτλ. Ναι, όταν παίρναν τα φάσματα με φωτογραφικές πλάκες, δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε τίποτα. Αλλά τώρα είμαστε φοβεροί και τρομεροί. Έχουμε υπολογιστές, έχουμε στοιχεία τα οποία μπορούν να μετρήσουν ακριβώς τη λαμπρότητα. Οπότε πλέον δεν βγάζουμε χρώματα, φάσματα σε φωτογραφικές κτλ. Ένας υπολογιστής, μια χαρά είναι, σου βγάζει ακριβώς την καμπύλη του φωτός και σου βγάζει ακριβώς σε κάθε φασματική γραμμή πώς είναι η ένταση. Οπότε εδώ κάνεις καταπληκτική δουλειά από εκεί πέρα. Να ρωτήσω κάτι, κάτσε. Αυτή η καταπλήξη που κάνει ουσιαστικά είναι η διακοπή που. Είναι στο, απορρόφηση. Στο, η απορρόφηση ακριβώς που φαίνεται ως μαύρη. Εκεί στο, ανάμεσα στο MG και στο NEO, το πικ προς τα πάνω τι είναι. Α, μπράβο, ναι. Αυτό είναι μια γραμμή εκπομπής. Α, γραμμή εκπομπής, μάλιστα. Αυτό είναι άλλο φαινόμενο, δηλαδή τι γίνεται. Αυτό είναι φωτογραφικά πώς αποτυπώνεται. Στο παλιό, ας πούμε, παλιό φασμοσκόπιο. Φωτογραφικά φάγει σε ένα συνεχές φάσμα και φάγει πάνω σε αυτό το συνεχές φάσμα μια γραμμή να είναι πάρα, πάρα πολύ έντονη. Η καμένη. Λαμπέρι κατά κάποιο τρόπο, στο ίδιο χρώμα. Στο ίδιο χρώμα. Το φάσμα εκπομπής μπορείτε να φανταστείτε τι είναι. Ουσιαστικά έχουμε ένα συγκεκριμένο στοιχείο για συγκεκριμένους λόγους που σε δεν θα αναπτύξουν για να προχωρήσουμε να εκπέμπει πολύ παραπάνω ένταση από ό,τι θα έπρεπε λόγω της ακτινοβολίας μελανού σώματος. Μπορεί να γίνουν εκλάψεις, να γίνουν εκρήξεις στον ήλιο, να αρχίσει η πυρηνική αντίδραση πάνω στον άνθρακα και ξαφνικά να αρχίσει να εκτοξεύει γραμμές άνθρακα κτλ. Πάνω μπορείτε να δείτε και τα στοιχεία. Έχουμε γραμμές του υδρογόνου, ηταβίτα, νάτριο, ασβέστη κτλ. Υπάρχουν και περιπτώσεις συντονισμού για διάφορα φαινόμενα που μπορεί να υπάρχουν που προκαλούν αυτές τις εξάσεις. Μετά είναι συντονισμό, θα δει. Κυκλοπαιδικά οι γραμμές ενός μοχείου μπορεί να πούμε να έχει ένα στις 7.000 και ένα στις 5.000 ή είναι πάντα μαζί μα. Όχι, όχι, μπορεί να είναι τεράστια διαφορά. Του υδρογόνου κιόλα, επειδή το έχω δει και ζωντανά στα εργαστήρια τα τέλεια που κάνουμε στο πανεπιστήμιο, το υδρογόνο έχει από το κόκκινο μέχρι και το υπεριόδες. Και στο υπεριόδες μπορούσαμε να το δούμε γιατί είχαμε βάλει μια θωρίζουσα ουσία. Οπότε όταν έπεφτε πάνω του υπεριόδες άρχισε να εκπέμπει δικό του φως. Δεν είναι αρκετά διευρυμένο. Και μη συγκεντρώνεσαι μόνο στο φως, δηλαδή το ορατό. Γραμμές απορρόφησης ή εκπομπής ή οτιδήποτε έχουμε στο υπόλοιπο βάσμα. Έχουμε στο υπέρυφερο, έχουμε στο υπεριόδες. Αυτό είναι περιορισμός του ανθρώπινου ματιού, έτσι. Έναν υπολογιστή δεν τον νοιάζει. Ένας υπολογιστής θα μπορούσε να σου μετρήσει και κατά 2.000 ή οτιδήποτε, ή μια φωτογραφική μηχανή. Και σε συχνότητες ραδιοφωνίας, ας πούμε, ή... Τέσσερα ραδιοκύματα. Οπότε, να ένα συνδυασμός. Εδώ μπορείτε να δείτε, αν προσπαθήσετε πάρα πολύ, κάποιες γραμμές εκπομπής από εκεί και πέρα και τις γραμμές απορρόφησης που συνδυάζονται, πάλι για τα διάφορα χημικά στοιχεία, την ένταση, το τι θα αποτυπωνόταν και το τι παίρνουμε στον υπολογιστή για την επεξεργασία. Εδώ φαίνεται και η χαρακτηριστική γραμμή του υδρογόνου. Αυτή που είναι 6.500. 6.500. Γυρίζουμε λίγο πίσω. 6.500. Πάνω. Α, εδώ. Στην ουσία πρέπει να γίνει δύο. Υδρογόνο Α. Υδρογόνο Α. Υδρογόνο Α. Υδρογόνο Α. Σημασία με αυτό. Πέντε θα έπρεπε να βλέπουμε συνολικά. Το α, β και γ σημαίνει από ποιες στιβάδες ηλεκτρονιακές έχει ξεφύγει ένα ηλεκτρόνιο για να εκπέμψει ένα φωτόνιο. Αυτό είναι ατομική φυσική σε άλλη διάλεξη. Λοιπόν, οπότε τι έχουμε, πρακτικά παίρνουμε το φάσμα, βλέπουμε α.
Ο ήλιος έχει τόσο υδρογόνο, έχει τόσο νάτριο, τόσο σίδηρο κτλ. Δεξιά, την ένταση επίσης και την ποσότητα. Δεξιά τι γίνεται με το, το πίκα του εκεί, όλο δεξιά. Μετά, μετά τα 7600. 8. Εδώ. Γιατί αυξάνεται, καλή ερώτηση. Τι. Αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι φάσμα αστέρα. Ο πίκος είναι καλυμπραρισμένο το φάσμα. Πρέπει να είναι φάσμα αστέρα γιατί έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα. Δεν το ξέρω ποια στοιχεία όμως. Υπάρχουν η διαδικασία για να πάρουμε ένα φάσμα. Δεν είναι απλή, απλά πήραμε ένα πρίσμα, έπεσε πάνω στη φωτογραφική μηχανή και πήραμε ένα φάσμα. Πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες για, για να το αναγάγουμε στο φάσμα του μέλλοντος σώματος. Οπότε αυτό μπορεί να είναι ένα φάσμα όπως έχει βγει ας πούμε, από το φασματοσκόπιο και δεν έχει γίνει η αναγωγή στα, στο πραγματική, στην πραγματική κλίμακα που χρειάζεται. Είναι μια πιθανότητα αυτή. Γιατί εντάξει, είναι λίγο η δεξιά ας πούμε, το αύξηση στο ερυθρό είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αν είναι αυτή η αύξηση, λόγω των ματιών μα συμβαίνουν μέσα στην ώρα. Όχι, όχι. Για όσου γνωρίζουν, ας πούμε, παραδείγματο χάρη, οι φωτογραφικέ μηχανέ, οι ψηφιακέ, έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο κόκκινο. Οπότε από ένα σημείο και μετά στο μπλε. Στο κόκκινο. Κυρίως το LED δεν έχουν. Γι' αυτό και το Blue Box θα στούνται. Οι φωτογραφικές που χρησιμοποιούσαν για να βάλουν τα μεγέθη UB και τα λοιπά. Νικολάου, τα LED. Για το πανεπιστημίο. Δεν μπορώ να κάνω. Ναι, ναι, παιδιά, λοιπόν. Μία κλασική φωτογραφική μηχανή ψηφιακή που χρησιμοποιούμε όλοι, έτσι. Σχεδόν όλοι οι ψηφιακοί αισθητήρες που υπάρχουν, η ευαισθησία τους δεν είναι η ίδια σε όλα τα κύματος. Λοιπόν, κυρίως στις πιο πολλές φωτογραφικές μηχανές, τις ψηφιακές, η ευαισθησία των τσίπ είναι περισσότερο στο κόκκινο, παρόλο που στα άλλα κύματος. Και για το καθένα είναι διαφορετική η ευαισθησία. Απλά, ας πούμε, αυτό είναι ένα παράδειγμα γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι ένα φάσμα το οποίο έχει πάρθει από ένα ψηφιακό αισθητήρα τέτοιου τύπου και δεν έχει γίνει αναγωγή. Για να δούμε σε μέγαν σώμα ποια θα ήταν η αναλογία στις φασματικές γραμμές, αλλά υπάρχει μέσα και η επιπλέον το πόσο ευαίσθητος ήταν ο αισθητήρας στα δυναμική κύματος. Δεν έχει αφαιρεθεί δηλαδή αυτό το... Η γραμμή εδώ, η κλίμακα που είναι τεστιμοκρασία. Άρα τι θέλει να έχουμε προς τα σύμφωνα. Δεν καταλαβαίνω. Να δούμε μετά. Μπορεί να το πούμε μετά, όχι συμμαθούμε. Τι έγινε? Όχι, λέει, ο εστίας του έχει όλα τα χρώματα. Ναι, αυτό δεν καταλαβαίνω. Όχι, όχι. Ναι, εμείς όμως όταν πέφτει, δεν πέφτουν όλα τα χρώματα στο ίδιο πίξελ. Όταν κάνεις φασματοσκοπία, αναλύεις όλα τα χρώματα πάνω σε μία λωρίδα πάνω στον αισθητήρα. Οπότε, ας πούμε, κάθε πίξελ, σε κάθε πίξελ πέφτει και ένα διαφορετικό χρώμα. Οπότε, αν στη μία άκρη πέσει το αισθητήρα πέσει κόκκινο και στην άλλη άκρη το αισθητήρα πέσει μπλε, ο αισθητήρας επειδή είναι πιο ευαίσθητος στο κόκκινο, αν και τα δύο χρώματα είχαν την ίδια ένταση, το κόκκινο ας πούμε θα σου δίνει 100, το μπλε μπορεί να σου δίνει 50. Αυτό λέω. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο που πάει το πάλι για να όχι, δεν χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα για να. Εντάξει, τέλος πάντων. Ωραία, θα σας διακόψω γιατί δεν πρόκειται να προλάβω. Αυτό δεν είναι. Μπορεί να το συζητήσουμε μετά. Συγγνώμη που το τρέφω, αλλά δεν θέλω να κάνουμε μεγάλες συζητήσεις γιατί θεωρητικά σας slide προσθέτει. Μπορώ να κάνω πολύ σύντομα. Άντε. Ο ήλιος σε ποια ομάδα είναι Τζίνι, δεν. Θα τα πούμε τώρα. Αυτό. Πάμε τώρα να ξεκαθαρίσουμε λίγο για αυτό που λέγαμε για την ένταση. Δηλαδή, μέχρι τώρα έχουμε κοιτάξει το χρώμα, τα χημικά στοιχεία. Πάμε να δούμε πώς μετράμε, πόση ενέργεια παράγει ένας αστέρας. Ουσιαστικά εδώ πέρα τι έχουμε. Έχουμε ένα αστέρι, star ή sun, βάλτε ό,τι θέλετε, στο κέντρο του να παράγεται όλη η ενέργεια στη μονάδα του χρόνου, τόσα βάτ για παράδειγμα, πείτε ότι είναι μια λάμπα, 10 βάτ ας πούμε. Και αυτή η ενέργεια σε διαβολικά σφαιρικά στρώματα, φανταστείτε αυτό είναι σφαίρα και αυτό είναι ένα βαμβό α, αναλόγως στην απόσταση κτλ, η ίδια ποσότητα ενέργειας να κατανέμεται όλο και σε μεγαλύτερα βαμβά. Δηλαδή βλέπετε ότι από εδώ η ενέργεια περνάει από ένα βαμβό α, εγώ η ίδια ενέργεια πρέπει να περάσει από ένα βαμβό 4α και εγώ η ίδια ενέργεια από ένα βαμβό 9α.
Αυτό τι λέει πολύ απλά, ότι όσο πιο μακριά πας από ένα αντικείμενο, τόσο πιο αμυδρό θα το βλέπεις. Αν βάλεις ένα κερί εδώ πέρα θα το βλέπετε αρκετά έντονο, αν το βάλεις στο βουνό δεν θα βλέπεις σχεδόν τίποτα. Αντίστοιχα ένα αστέρι το ίδιο αν είναι πολύ κοντά ή πολύ μακριά, θα το βλέπεις και με διαφορετική λαμπρότητα. Οπότε λαμπρότητα είναι το πόσο λαμπρό βλέπουμε κάτι, το πόσο φωτεινό μας φαίνεται, πόσο μακριά είναι ο σύρος. Και είναι μια μέθοδο για να μετρήσουμε την απόσταση. Η φωτεινότητα είναι το πόσο φωτεινό είναι, δηλαδή το πόσο ενέργεια παράγει στην πραγματικότητα. Οπότε τι έχουμε, μια σχέση λαμπρότητα φωτεινότητα, που πολύ απλά είναι ορισμό, δηλαδή F, flux, ροή, ή B, το προτιμώ εγώ, γιατί F μου θυμίζει το force, B, brightness, φαϊσούτε μελ, luminosity, δια 4π R τετράγωνο. Το 4π R τετράγωνο είναι το εμβαβό τη σφαίρα που έχουμε θεωρήσει, και R, η απόσταση από το αντικείμενο. Οπότε, αν μετρήσουμε το B με ένα όργανο, με ένα μετρητή, όπως σας έδειξα προηγουμένως, και μετρήσουμε και την απόσταση του αστέρα μέσω της παράλλαξης, τι βγάζουμε τσάκα-τσάκα, το L. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βγάλουμε αμέσως ποια είναι η ολική ενέργεια η οποία παράγουν οι αστέρες. Οπότε έχουμε μια εκτίμηση για το πώς είναι η πυρηνική σκάψη, για παράδειγμα, ή ποια θα είναι η δραστηριότητα και το παρεξής. Ναι. Συγγνώμη, ο παρονομαστής είναι η επιφάνεια της σφαίρας. Ναι. Η λαμπρότητα μειώνεται με το τετράγωνο της απόσυσης. Ναι. Όπως φαίνεται στο σχήμα. Δηλαδή, όσο πιο μακριά πάμε, στο R είναι. Από το R είναι 1 ή 2. Τετράγωνο, εγώ θα είναι 9 τετράγωνο, το καθιστώ. Ναι, 4 είναι. Οπότε πέρα υπάρχει άλλο ένα νόμο που είναι ο νόμο των Στέφαν Μπόλτσμαν, ο ίδιο Μπόλτσμαν που λέγαμε πριν για τη σταθερά του Μπόλτσμαν. Εδώ έχουμε άλλη μια σταθερά που είναι η σταθερά των Στέφαν Μπόλτσμαν. Εντάξει, που τι μα λέει, ότι η φωτεινότητα ενό αντικειμένου για μέλλον σώμα, αυτό προκύπτει από τη θεωρία του μέλλον σώματο, θα ισούται με το σίγμα τάφ τετάρτη, τάφ θερμοκρασία, δηλαδή θα εξαρτάται από τη θερμοκρασία του σώματο και από την ακτίνα του αντικειμένου. Δηλαδή, αν έχω μια σφαίρα η οποία είναι διάπειρη, φλέγεται και εκπέμπει σαν μέλλον σώμα, η φωτεινότητα η οποία παράγει εξαρτάται από τη θερμοκρασία και το εμβαβό του σώματος. Το σίγμα τι είναι? Η σταθερά Στέφαν Μπόλτσμαν, μια σταθερά. Οπότε τι έχουμε? Είχαμε υπολογίσει από την παράλλαξη την απόσταση. Έχουμε υπολογίσει με τα όργανά μας τη λαμπρότητα, άρα έχουμε βγάλει το L. Και εδώ πέρα τι έχουμε? Το L, το TAF, το έχουμε υπολογίσει από τα φάσματα και από τον νόμο του Wien. Οπότε ο μόνος άνοσος που μένει είναι το R. Άρα τσάκα τσάκα, από την πυραμίδα που έχουμε στήσει μέχρι τώρα, θερμοκρασία, λαμπρότητα, φωτεινότητα, απόσταση κτλ., μπορούμε να βρούμε την ακτίνα ενός αστέρα. Οπότε πλέον τα έχουμε κάνει όλα. Έχουμε βρει με τι ταχύτητα τρέχει ένα αστέρι, με ποια απόσταση έχει, τι στοιχεία έχει, ποια είναι η φωτεινότητά του, ποια είναι η ακτίνα του, ποια είναι η θερμοκρασία του, τι λείπει. Τι θα θέλετε να ξέρετε για ένα αστέρι? Ετοιμάζεσαι, θα δούμε σε λίγο. Το μέλλον σώμα. Το μέλλον σώμα, ο ορισμός τους είναι ότι όση ακτινοβολία το ρίχνουμε, μέλλον, μαύρο άρα, θα την απορροφήσει όλη. Και αντίστροφα, όπως βλέπαμε τα φάσματα, αφού σε ό,τι απορροφά σε μικρές θερμοκρασίες εκπέμπει σε μεγάλες θερμοκρασίες, ένα μέλλον σώμα, παρόλο που το λέμε μαύρο, σε μεγάλες θερμοκρασίες θα εκπέμψει σε ό,τι απορροφά. Δηλαδή, απορροφά σε όλες τις ακτινοβολίες, θα εκπέμψει και σε όλες τις ακτινοβολίες. Είναι ατυχής ο ορισμός. Μια χαρά είναι ο ορισμός. Η ονομασία μέλλον σώμα. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι σκοτεινό. Λοιπόν. Ο ορισμός είναι ότι απορροφά όλη την ενέργεια που δέχεται. Άρα, εάν δεν εξέπεπε, αφού απορροφά όλα και δεν ανακλά, θα το βλέπα μάλλον. Οπότε τι έκανε? Οπότε, αυτό το έχουμε για ένα αστέρι. Αν πάρουμε τον ίδιο τύπο και για τον ήλιο μας και διαιρέσουμε κατά μέλη, φτάνουμε σε αυτή τη σχέση. Και είναι και μια άσκηση που ζητείτε κιόλας, που τι έχουμε βγάλει? Τη φωτεινότητα του αστέρας προς τον ήλιο, συναρτήσει της ακτίνας του αστέρας προς τον ήλιο και της θερμοκρασίας του αστέρας προς τον ήλιο. Με αυτόν εγώ τον απλό τύπο μπορούμε να βρούμε την ακτίνα του αστέρα ως προς την ακτίνα του ήλιου. Την ακτίνα του ήλιου την έχουμε μετρήσει, οπότε χαιρόμαστε. Τραλαλή, τραλαλό.
τέλος με φωτοσμετρία, τα βρήκαμε όλα και πάμε για την αστρική εξέλιξη. Αφού λοιπόν οι μάγκες αστρονόμοι, παύλα χημικοί, παύλα φυσικοί, παύλα κατεστραμμένα μυαλά που αφιερώναν όλες τις μέρες σε εξισώσεις κτλ. Και οι γυναίκες που τους αναγκάζουν να βγάζουν τα φάσματα και να τα κατηγοριοποιούν, καταλήξαμε ουσιαστικά γνωρίζοντας πλέον τα πάντα για ένα άστρο εκτός από τη μάζα του, στο διάγραμμα που λέγεται Hertzsprung-Russell. Το διάγραμμα αυτό τι είναι? Ο ένας του άξονας είναι η φωτεινότητα, είδαμε πώς την υπολογίζουμε, και ο άλλος άξονας του είναι η θερμοκρασία σε Kelvin. Και αυτό είδαμε πώς το υπολογίζουμε. Δηλαδή το διάγραμμα Hertzsprung-Russell τι είναι? Αυτό που σας έλεγα. Έχουμε τους μικρόβους για να υπολογίσουμε όλα τα στοιχεία των αστέρων, δεν ξέρουμε τίποτα για την εξέλιξή τους, και μπας και βρούμε κάτι, πιάνουμε και πετάμε όλα τα αστέρια που έχουμε μετρήσει πάνω σε αυτό το διάγραμμα. Μπας και βρούμε κάποια σχέση. Αυτό που παρατήρησαν λοιπόν οι επιστήμονες όταν βγάλανε το διάγραμμα Hertzsprung-Russell βάση φωτεινότητας και θερμοκρασίας ήταν αυτό εδώ. Ότι οι αστέρες δεν ήταν σε τυχαία σημεία, δηλαδή δεν είχαν ένα διάγραμμα που είχε αστέρια παντού γεμάτο. Αλλά τα περισσότερα αστέρια ήταν πάνω σε μια γραμμή που την ονομάσαν κύρια ακολουθία, που είναι η κύρια, εντάξει. Άλλη μία, η οποία κατέληγε σε αστέρια που κοιτάξτε έχουν μεγάλη φωτεινότητα, αλλά έχουν μικρή θερμοκρασία. Οπότε αν κοιτάγατε τις προηγούμενες εξισώσεις θα βλέπατε ότι έχουν μεγάλη ακτίνα και γι' αυτό λέγονται γίγαντες. Και μετά έχουμε κάποιες άλλες λωρίδες που είναι οι λαμπροί γίγαντες, οι υπεργίγαντες, ως super giants, και οι hyper giants, πάλι super, υπερ γίγαντες. Για τα ελληνικά δεν έχουμε, επειδή οι άλλοι χρησιμοποιούν και τα ελληνικά και τα λατινικά και όλα. Έχουμε super και hyper giants. Εντάξει, πιο πέρα. Και τελευταία λωρίδα, αυτή είναι εδώ, αρκετά διευρυμένη, που είναι η λευκή νάνη. Οπότε εδώ πέρα έχουμε βγάλει ουσιαστικά κάποιες συγκεκριμένες ομάδες αστέρων. Για πρώτη φορά χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι τυχαίο η κατανομή. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση με την εξέλιξή τους. Και προσέξτε ότι έχουμε πάρει αστέρια τυχαία, και αφού όλα τα αστέρια δεν γεννήθηκαν την ίδια χρονική στιγμή και έχουν περάσει αρκετά δισεκατομμύρια χρόνια από την γέννηση του σύμπαντος, έχουμε πάρει και όλα τα δυνατά αστέρια που θα μπορούσαν να υπάρξουν σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο την οποία διαπερνάνε. Δηλαδή έχουμε πάρει και αστέρια που μόλις έχουν γεννηθεί και αστέρια που υπάρχουν 3, 4, 8 δισεκατομμύρια χρόνια κτλ. Οπότε τι έχουμε? Όλα τα αστέρια σε όλες τις ηλικίες, και αφού είναι σε όλες τις ηλικίες και όλα τα είδη, βγάζουμε πλέον σιγά σιγά τις σχέσεις για την εξέλιξή τους. Ουσιαστικά το ίδιο διάγραμμα που σας έλεγα προηγουμένως, αλλά με μια ύφεση για τις ακτίνες, όπως σας είπα στον κλάδο των γιγάντων, αφού έχουν μικρότερη θερμοκρασία, προκειμένου να παραμένουν στην ίδια φωτεινότητα, θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ακτίνα από τον νόμο Στέφαν Μπόλτσμαν. Οπότε έχουμε τους υπεργίγαντες και τους αστέρες της κύριας ακολουθίας. Ο ήλιος μας είναι κάπου στη μέση, ένας μέσος πλανήτη αστέρας. Και αν θέλουμε να μπορούμε να πάρουμε και τα διαγράμματα για κάποια σμήνη και να δούμε ότι υπάρχει κάποια διαφορετική κατανομή. Το γεγονός ότι δεν συνεχίζεται, όπως είπαμε προηγουμένως, και κόβει αυτό από το σημείο για παράδειγμα, έχει να κάνει με την ηλικία των αστέρων. Σε ένα μήνο, επειδή όλα τα αστέρια γεννιούνται από το ίδιο νεφέλωμα, γεννιούνται σχεδόν την ίδια χρονική στιγμή, οπότε τα πιο νέα αστέρια, καθώς γεννάνε σιγά σιγά, έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Βρίσκοντας λοιπόν αυτό εδώ το σημείο στα σμήνη, μπορούμε να υπολογίσουμε και την ηλικία των σμήνων. Μια απλή εφαρμογή για να κατανοήσετε πόσο μεγάλες είναι οι δυνατότητες από το διάγραμμα χέρι που βγάζει. Είναι δύο σμήνη αυτά, πήγαινε. Το κίτρινο και το μπλε. Ναι, το M67 και το NGC188. Άρα έχουν δηλαδή και πάρει δύο πάντα. Ναι. Και πάμε στους φασματικούς τύπους. Αυτή είναι φασματική, τα άστρα τύπου O. Σας είπα ότι η φασματική τύπη, η κύρη βασική, είναι η O, B, A, F, G. Αυτό δεν είναι. O, B, A, F, G, K, M. Αυτό. Υπάρχουν διάφοροι μνημονικοί κανόνες. Yeah. Ένας από αυτούς είναι O, επιφώνημα. B, E, Fine, Girl, η Guy, έτσι γυναίκε. Kiss me. Να σε ένα καλό κορίτσι, ένα καλό αγόρι, φίλαμε. Ένα για πιο πορωμένους φοιτητές. Πήρα F, κάτι τέτοιο. Είναι τέμινη, αλλά θα σας το πω εμένα να πάρεις περισσότερο το άλλο. Οπότε πάμε στα αστέρια τύπου O,
όπως ξέρετε από το διάγραμμα, βρίσκονται στην πλέον περιοχή, έχουν αρκετά μεγάλη ακτίνα, είναι αρκετά νέα, χρησιμοποιούν πάρα πολύ λίγο. Γενικά όσο πιο φωτεινό είναι ένα αστέρι στην γύρα ακολουθία, τόσο μεγαλύτερη μάζα θα έχει και τόσο πιο λίγο θα ζήσει, τόσο πιο λίγο θα κυρίει τα πυρηνικά του κάσιμα. Οπότε για παράδειγμα έχουμε αυτή τη περιοχή Σόου. Ο Άνιμπιτακ για παράδειγμα στον Οριόνα και σε σύγκριση με τον ήλιο. Έχουμε τις Πλειάδες που είναι όλες από το ίδιο νεφέλωμα και είναι τύπου B. A. F και G. Τώρα καταλήξαμε στον ήλιο που είναι τις κατηγορίες G. K. Εδώ έχουμε φτάσει στον κλάδο των γιγάντων που σας έδινα προηγουμένως, δηλαδή πόσο μεγαλύτερη είναι σε σχέση με τον ήλιο, που είναι αυτή η βοηκοτσιβίτσα. Και N, που είναι για παράδειγμα ο Μπέντεντζη στον Ορίωνα. Αυτό είναι ο Στακράγγι, που λέει ότι μπορεί να. Αυτό είναι. Ο Ανιτάκη να μιλήσει, τον και πάμε στο τελευταίο που θέλουμε να βρούμε για του αστέρε που μα έχει μείνει, που είναι η μάζα. Αν βρούμε και τα στοιχεία για τη μάζα, θα έχουμε βγάλει τα πάντα. Ουσιαστικά το διπλό σύστημα τι είναι, γύρω από ένα κοινό κέντρο μάζας, δύο αστέρες να περιφέρονται. Οι μισοί αστέρες είναι σε διπλά συστήματα. Ένα αστέρι, αν είναι μόνο του, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα τη μάζα του, αλλά αν από τους διπλούς αστέρες μπορούμε να υπολογίσουμε τη μάζα τους και μετά βρούμε για τις διάφορες κατηγορίες αστέρων αναλόγως της θερμοκρασίας και τη φωτεινότητά του στη μάζα, θα ξέρουμε ότι και αυτοί που είναι μόνοι του, αφού έχουν την ίδια φωτεινότητα, ίδια θερμοκρασία, ίδια στοιχεία, είναι ακριβώς ίδιοι. Θα έχουν και η ίδια μάζα. Οπότε μπορούμε να βρούμε τη μάζα για όλους τους αστέρες. Και λίγο πιο τεχνικά για να λιώσουμε. Νόμος του Κέπλερ για την τροχιά σε ένα διπλό σύστημα α3 προς τα τετράγωνο προς εμμολικό ισούται J δια 4π τετράγωνο. Αυτό είναι ο νόμος του Κέπλερ στην ευτόνια μορφή, που τι λέει, ότι ο μεγάλος ημιάξονας περιφοράς ενός αστέρα, δηλαδή η απόσταση μεταξύ των δύο αστέρων κατά την περιφορά, φανταστείτε, γύρω από το κέντρο μάζας τους, προς την περίοδο, η οποία προς το τετράγωνο τους πυρόβους, δηλαδή η περίοδος που χρειάζεται να γίνει αυτή η κίνηση, δια την ολική μάζα, να τη μάζα που φέραμε, ίσως με μια σταθερά. Το J, παγκόσμια σταθερά έλξη, για 4π τετράγωνο. Αν πάρουμε αυτόν τον τύπο για ένα διπλό σύστημα και τον ίδιο τύπο για τη γη και τον ήλιο, ούτε αυτό είναι ένα διπλό σύστημα, ένα το καλοσκεφτείτε, δεν μας νοιάζει αν είναι δύο αστέρες ή αστέρας πλανήτης ή οτιδήποτε άλλο. Αν θυμάστε κιόλας πριν με τον ίδιο τύπο για τους εξωπλανήτες την προηγούμενη φορά. Και διαιρέσουμε κατά μέρη όπως πάντα, το αγαπημένο, για να φύγουν οι σταθερές. Έχουμε βγάλει μια σχέση μαζών ως προς την ηλιακή μάζα με την απόσταση μεταξύ των δύο αστέρων και την περίοδό τους σε άλλο και σε υγείας και σε χρόνια. Οπότε τι γίνεται, πρακτικά, αν μετρήσουμε την απόσταση δύο αστέρων και το κάνουμε εύκολα αν ξέρουμε την απόστασή τους από εμάς και αν ξέρουμε και την περίοδό του, πάλι πολύ εύκολο, ή παίρνουμε φωτογραφίες ή το βλέπουμε από εκλήψεις, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, τι μπορούμε να βγάλουμε, την ολική μάζα του συστήματος, όχι η μάζα του ίδιου. Πραγματικά μαγικό και καταπληκτικό κλίση. Και επειδή απλώς βγάλαμε την ολική μάζα, χρησιμοποιούμε τον νόμο της τραμπάλας, όπου ουσιαστικά τη λέει πως μου γίνει να πατήσω και θα κουνήσω ακόμα και τη γη. Είναι ο νόμος των ροπών. Να σταθώ. Εντάξει, λοιπόν, ο νόμος των ροπών, δηλαδή αν έχουμε το κέντρο μάζας, όσο ένα μικρότερο αντικείμενο σε μάζα μπορεί να εξισορροπήσει τη ροπή από ένα μεγαλύτερο σε μάζα, αν ο άξονας αυτός είναι μεγαλύτερος. Τραμπάλα, όταν κάνετε με το γιο σας ή με το μικρό σας αδερφάκι ή τον τραμπάλα, χρειάζεται να κουνήσετε τον άξονα πιο πέρα ή πιο εδώ, προκειμένου να εξισορροπηθεί. Οπότε τι έχουμε, σχέση μεταξύ αποστάσεων από το κέντρο μάζας. Βαγγελίν. Το κέντρο μάζας το είδαμε πριν. Το νούμερο από τα χέρια πόσο. 11. Και τις μάζες. Που πρακτικά διατυπώνεται από αυτόν τον νόμο. M επί V ισούται M με V V V. Σας έβαλα ταχύτητες, το ίδιο ισχύει και για τις ακτίνες. Εντάξει. Επίσης, από Doppler μπορούμε να υπολογίσουμε τις ταχύτητες των αστέρων όπως λέγαμε. Οπότε μπορούμε να βρούμε ότι η ταχύτητα του ενός είναι ένα κλάσμα του άλλου. Και πριν βγάλαμε ότι το εμμολικό ισούται με. Βρήκαμε το εμμολικό και έχουμε M α β. Εγώ έχουμε μόνο δύο αγνώστους.
Ξέρουμε όλες τις ταχύτητες και έχουμε μόνο γνώση στο stem α και το mβ. Παίρνοντα τις σχέσεις, βρίσκουμε το mβ ως προς το μολυκό που το έχουμε υπολογίσει. Άρα τι κάνουμε, βρίσκουμε για κάθε έναν αστέρα ξεχωριστά τι μάζε. Δηλαδή βρήκαμε επιτέλους μάζε στον αστέρα. Και τώρα δύο μέθοδοι για να υπολογίσουμε και την ακτίνα των αστέρων λίγο πιο σωστά, γιατί ο Στέφαν Μπόλτσμαν μπορεί, ο νόμος Στέφαν Μπόλτσμαν που είχαμε δει μπορεί να μην είναι τόσο ακριβής. Έχουμε το φαινόμενο Ντόπλερ που σας έλεγα προηγουμένως, δηλαδή πλησιάζει το αστέρι καθώς περιφέρεται όταν είναι από εδώ πλησιάζει, όταν ο άλλος περιφέρεται απομακρύνεται. Οπότε τι φάγαμε, στο φάσμα φάγαμε red shift και όταν απομακρύνεται ή blue shift όταν πλησιάζει σε εμάς. Από εκεί υπολογίζουμε τις ταχύτητες που έλεγα προηγουμένως. Και μπορούμε, αν μελετάμε συνεχώς την κίνηση, να πάρουμε ένα διάγραμμα ταχυτήτων. Εδώ είναι οι ταχύτητες, εδώ είναι ο χρόνος. Και πω τι έχουμε, ότι καθώς το σύστημα κινείται γύρω από το κοινό κέντρο μάζας, ένα αστέρι απομακρύνεται ή πλησιάζει προς τα εμάς και ούτω καθεξής. Και μπορούμε να βγάλουμε τα διαγράμματα ταχύτητων από εκεί για να κάνουμε την καλύτερη μελέτη. Οπότε εδώ πέρα τι έχουμε, αν πάρουμε το διάγραμμα ταχυτήτων για κάθε έναν αστέρα, μπορούμε να συμπεράνουμε δύο πράγματα. Θέλω να... Αυτό είναι η ταχύτητα του ενός αστέρα και αυτή η ταχύτητα ενός άλλου. Ποιος θα μου πει ποιος είναι ο πιο βαρύς αστέρας? Ο μικρότερο ύψος. Το ναι. Αυτός που έχει το μικρότερο ύψος, δηλαδή αναπτύσσει τη μικρότερη ταχύτητα, είναι και ο πιο βαρύς. Δείτε το πρακτικά. Πιο μεγάλος πάνε, πιο αργά θα πηγαίνουν. Εντάξει. Οπότε τα αναγνωρίσαμε εδώ πέρα. Και τι έχουμε. Το σημείο τομής ουσιαστικά είναι και το σημείο 0 είναι όταν ο ένας αστέρας πάει έτσι και ο άλλος έτσι. Βρίσκονται μπροστά μας. Οπότε δεν υπάρχει ακτινική ταχύτητα. Οπότε δεν βλέπουμε καμία μετατόπιση στον Ντόπλερ. Δηλαδή προηγουμένως, αν η ακτίνα είναι έτσι, αν η ταχύτητα πάει έτσι, δεν έχουμε καμία ταχύτητα ακτινική. Οπότε δεν βλέπουμε μετατόπιση Ντόπλερ. Οπότε αυτό εγώ το σημείο και αυτό είναι όταν οι αστέρες περνάνε, ευθυγραμμίζονται ουσιαστικά φανταστείτε και δεν βλέπουμε καμία ανάλυση στο φάσμα τους για μετάθεση τόπου. Αυτά τα σημεία δηλαδή είναι τα σημεία τομής. Και ουσιαστικά εδώ πέρα γίνονται οι εκλήψεις. Τι. Είναι ιδιαίτερο σημείο καμίου ουσιαστικά που πλησιάζει, έχει φτάσει στο κολλήτρο του κουμπαρίου και αρχίζει να απομακρύνεται. Γι' αυτό δεν υπάρχει μετατόπιση. Ναι. Είναι εντελώς κάθετη στο πεδίο ορατότητας. Οπότε δεν έχει ταχύτητα εκεί πέρα όμως. Ναι, αλλά δεν αναλύεται, δεν παρατηρεί στον τόπο κάτι. Στον τόπο. Λέει το διάγραμμα αυτό τελικά είναι αυτό που βλέπει τον τόπο. Το διάγραμμα είναι η ακτινική ταχύτητα που βλέπουμε εμείς. Προφανώς η ταχύτητα ενός αστέρα παραμένει συνήθως σταθερή. Προφανώς. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αυτό που παίρνουμε είναι η ακτινική που αναλύεται. Οπότε σε αυτά τα σημεία έχουμε τις εκλήψεις και αναλόγως αν θεωρήσουμε ότι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη μάζα έχει και τη μεγαλύτερη φωτεινότητα, γιατί έτσι το βλέπαμε με το διάγραμμα Χέλφουν Κράσελ προηγουμένως. Μπορεί και να μην ισχύει, αλλά αν ισχύει, φάγαμε ότι θα ίσχυε το κόκκινο μοτίβο. Δηλαδή, όταν παίρνει ο μικρός αστέρας μπροστά από τον μεγάλο, έχουμε μεγάλη βάθμιση. Όταν κρύβεται ο μικρός αστέρας που είναι λιγότερο φωτεινός, έχουμε μικρότερη. Επίσης, να πω κάτι. Ο βαρύς αστέρας ήταν και πιο κοντά στο κέντρο βάρους. Και ο ελαφρύς πιο μακριά από το κέντρο βάρους. Ναι, αυτό. Το κέντρο βάρους είναι πάντα και πιο κοντά στο. Ωραία. Άρα εδώ πέρα λίγο πιο αναλυτικά για τις εκλήψεις. Μπορεί δύο αστέρες βέβαια να κινούνται με τέτοιο τρόπο στο διάστημα που να μην βλέπουμε καμία έκλειψη. Δηλαδή, φανταστείτε ότι για να τύχει να δούμε εμείς έκλειψη, θα βλέπει να βρισκόμαστε ακριβώς εδώ πέρα, ως προς την ευθεία. Αν ήμασταν από πάνω, θα βλέπαμε δύο αστέρες να κάνουν αυτό εδώ το πράγμα. Βασικά δεν τους βλέπαμε καν, δεν θα βλέπαμε εκλήψεις. Το έχουμε οπτικά. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να τύχει κάπως για να περάσει έκλειψη από το κέντρο του ενός αστέρα, τεράστια σύμπτωση, οπότε τις περισσότερες φορές περνάει λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω κτλ. Οπότε τι έχουμε, όταν ο μικρός αστέρας κρύβει τον μεγάλο, ένα κομμάτι του, όχι ολόκληρο προφανώς, έχουμε μικρή βύθιση, όταν ο μεγάλος λιγότερο θερμό κρύβει τον άλλον, έχουμε μεγαλύτερη ποιότητα αυξής. Άρα, σε αυτά τα σημεία, αν μελετάμε τη λαμπρότητα του συστήματος στη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή απλώς βάζουμε την υπολογιστή, μετράει η λαμπρότητα και μας βάλει το διάγραμμα, χωρίς να δούμε τίποτα από αυτά,
μπορούμε να βρούμε από τις εκλήψεις την κίνηση, τα στοιχεία κτλ. Ανάλογα στη φωτεινότητα της θερμοκρασίας. Οπότε έχουμε δύο μεθόδους για τις εκλήψεις και τρία ουσιαστικά. Αυτό που είχαμε δει προηγουμένως, στην προηγούμενη διάθεση, ήταν ότι αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για να εντοπίσουν εξωπλανήτες. Δηλαδή, αν ένας μεγάλος αστέρας, ένας γιγάντιος αέριος πλανήτης κρύψει έναν άλλον αστέρα, γύρω από τον οποίο κινείται, θα πέσει λαμπρότητα όταν τον κρύψει και θα βλέπουμε κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η διάμεση της Αφροδίτης, εν πάση περιπτώσει. Πρακτικά, τι γίνεται στην περίπτωση των αστέρων? Ναι, μεν κρύβει τον πίσω αστέρα, αλλά αυτό εδώ συνεχίζει να εκπέμπει. Οπότε, τι θα πρέπει να κάνουμε? Παίρνουμε τον νόμο Στέφαν Βόλτσμαν που τι λέει. Η ολική φωτεινότητα του συστήματος όταν δεν έχω καθόλου έκλειψη θα είναι τη φωτεινότητα του ενός που είναι το εμβαβό πιάρ τετράγωνο 1 επί σίγμα τάφ τετάρτης 1 συν τη φωτεινότητα του άλλου πιάρ 2 τετράγωνο σίγμα τάφ τετάρτης 2. Όταν ο μεγάλος κρύβει το μικρό, τότε φαίνεται μόνο μεγάλος, οπότε θα έχουμε μόνο πιάρ 1 τετράγωνο επί σίγμα τάφ 1 τετάρτης. Και όταν ο μικρός μπαίνει μπροστά από το μεγάλο, τι έχουμε? Αυτό είναι το εμβαβό της επιφάνειας του μεγάλου αστέρα που δεν κρύβεται, πιάρ 1 τετράγωνο μείον πιάρ 2 τετράγωνο, δηλαδή η επιφάνεια του μεγάλου δίσκου μείον τη μικρή, δηλαδή το μαύρο που βλέπαμε προηγουμένως, συν όμως τη φωτεινότητα του κόκκινου. Δηλαδή πιάρ 2 τετράγωνο σήματα 2 τετάρτης. Στην άσκηση του στο Κορσίρα ήθελε απλώς να πάρετε αυτή εδώ πέρα και να πάρετε το λόγο αυτού νου, με την ολική ή αυτονού με την ολική. Είδα κάτι. Όχι, δεν νομίζω ότι είσαι πάσα χέρι. Ο Μάνος κάτι. Όχι, εγώ το Γιάννη Μόλις. Ωραία. Οπότε, τι πολύ ωραίο μπορούμε να κάνουμε. Τις φωτεινότητες είπαμε ότι μπορούμε να τις υπολογίσουμε. Τις θερμοκρασίες, πάλι μπορούμε να τις υπολογίσουμε. Ποιο είναι το μόνο πράγμα που δεν ξέρουμε ακριβώς? Ακτίνες. Οπότε αυτή είναι άλλη μια μέθοδος, πέρα από τον νόμο Στέφαν Βόλτσμαν, με την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε μεγάλη ακτίνα, ακτίνες αστέρων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό site, λέγεται planethunters.org. Χρησιμοποιεί την προηγούμενη μέθοδο για να εντοπίσει εξωπλανήτες. Μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Ουσιαστικά στην αρχή περνάει ένα πάρα πολύ μικρό tutorial που το δείχνει πώς να εντοπίζει στα διαγράμματα αν υπάρχει έκλειψη ή όχι. Και από εκεί και πέρα αυτά είναι πραγματικά στοιχεία από διαστημικές συσκευές, τα οποία δεν μπορούν, δεν προλαβαίνουν οι επιστήμονες να τα επεξεργαστούν. Οπότε ζητάνε βοήθεια από τον κόσμο. Οπότε αν βγουν 1000 άτομα γύρω-γύρω, παίρνουν στατιστικά ότι οι περισσότεροι είπαν εγώ ότι ίσως υπάρχει μια έκλειψη, άρα να το κοιτάξουμε. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε μετά, planethunters.org. Αυτό μας έχει δείξει και τα άλλη φορά. Είναι για μέθοδος. Όλη αυτή η ανάλυση, γι' αυτό με έχει τρελάνει αυτός ο καθηγητής, όλα ανάποδα τα κάνει. Όλη αυτή η ανάλυση γίνει πρώτα για τους λοιπούς αστέρες. Και οι τεχνητές που έκανε για τους λοιπούς αστέρες πήγαν και για τους εξωπλανήτες. Και τώρα, μια στιγμή που προλάβαμε την προηγούμενη φορά, να βγούμε λίγο πιο αναλυτικά. Υπάρχει μια δεύτερη μεθόδος. Αντί να δούμε τη μείωση στη λαμπρότητα, να μην μας νοιάζει τόσο πολύ αυτή η μέτρηση, αλλά να μας νοιάζουν αυτοί οι χρόνοι. Οπότε κοιτάξτε. Αυτός εγώ ο χρόνος. Είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο αστέρας για να πάει από το 1 στο 2. Δηλαδή, καθώς ακρύβει σιγά σιγά τον αστέρα, θα κρύβει όλο το μεγαλύτερο κομμάτι, άρα θα αμφισβητείται πιο πολύ η ένταση. Εδώ πέρα θα είναι σταθερό, γιατί συνέχεια ο ίδιος κύκλος θα είναι εδώ πέρα, και όταν πάει να βγει, το ανάποδο. Το έχουμε. Άρα τι έχουμε? Ότι η ταχύτητα του αστέρα αυτού ως προς τον άλλον, προσοχή, ως προς τον άλλον, θα ισούται με τη διάμετρο του μεγάλου μείον τη διάμετρο του μικρού διά το χρόνο 2-3. Δηλαδή ο χρόνος για να πάει από εδώ το κέντρο από εδώ ή αυτή η άκρη από εδώ να πάει σε αυτήν την άκρη, τι είναι? Η διάμετρο τη μεγάλη μείον τη διάμετρο τη μικρή. Δηλαδή D1 πλην D2. Οπότε ο χρόνος θα ισούται με αυτό. Άρα, τι κάνουμε? Μετράμε αυτόν τον χρόνο, τον έχουμε, πολύ απλό. Μετράμε τις ταχύτητες, φαινόμενο Doppler. Οπότε βγάζουμε το R1 και το R2. Τι είναι, είπαμε, το τάφικος 2-3. Το τάφ2-3 είναι ο χρόνος, η χρονική διάρκεια που χρειάζεται. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Για να γίνει αυτή η μετατόπιση. Το 2-3.
και την ίδια ακριβώς μέθοδο για το TAF 3-4, δηλαδή από εδώ πέρα εδώ, από εδώ εδώ, ουσιαστικά έχουμε αυτό το σημείο να πάει από εδώ εδώ, δηλαδή να κινηθεί κατά μία διάμετρο. Άρα η ταχύτητα ισούται με τη διάμετρο του μικρού δια το χρόνο αυτό, αυτό είναι ένα συνεπάγη γιατί μου ξέφυγε, άρα ο χρόνος ισούται με αυτό, άρα το R2 το βγάλαμε συναρτήσει των ταχυτήτων που τα ξέρουμε, το χρόνο το ξέρουμε, βγάλαμε το R2, το πετάμε σε αυτόν τον τύπο, βγάλαμε και το R1. Άρα έχουμε υπολογίσει φωτεινότητες, θερμοκρασίες, μάζες, χημική σύσταση, ακτίνες, τα πάντα ξέρουμε ό,τι θέλουμε. Αφού πλέον ξέρουμε τα πάντα, ένα πράγμα έχει μείνει μόνο. Λίγα πράγματα για πυρηνική, που ουσιαστικά ξεκουραζόμαστε τώρα. Δεν έχει ούτε τύπους ούτε τίποτα. Κλείστε τη βιβλία. Λίγα πράγματα για τις αντιδράσεις. Γενικά υπάρχουν δύο μορφές παραγωγής ενέργειας από την πυρηνική ενέργεια. Είναι η σχάση, που έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μόριο, ή ένα άτομο, συγγνώμη, ένα μεγάλο άτομο, το οποίο διασπάται, γι' αυτό λέγεται σχάση, και απελευθερώνει ενέργεια. Ή έχεις πολλά μικρότερα άτομα, τα οποία ενώνονται, συντύκονται, οπότε πάλι παράγεται ενέργεια. Θα βγούμε σε ένα βιντεάκι μετά γιατί συμβαίνει αυτό, και στις δύο περιπτώσεις. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε συγκεκριμένα για τον ήλιο, υδρογόνο, να συντύκεται, να παράγει δευτέριο, τρίτιο, όχι τρίτιο, άγκυρος, μορφή ηλίου και μετά το τελικό ήλιο. Και παράλληλα εκπέμπει τα ακτινοβολία γάμα, ίσον ενέργεια, νετρίνο, τα νετρίνο τα γνωστά που λέγαμε ότι εκπέμπονται από τον ήλιο κτλ. Ή ποζιτρόνια, νετρόνια κτλ. Ποζιτρόνια, αριστερά, νετρόνια. Αυτό γίνεται στον ήλιο μας. Και από εκεί και πέρα, αναλόγως στον αστέρα, αναλόγως στη χημική σύσταση, αναλόγως στη θερμοκρασία και το πόσο έχει ζήσει, μπορεί να υπάρχουν άλλες διαδικασίες. Δηλαδή από ήλιο, να αρχίσει να παράγεται πυρίλιο, εντάξει, άνθρακας πρώτα, μετά άζωτο, μετά οξυγόνο, φάχνουμε και πυρίλιο κτλ. Άρα, καθώς εξελίσσεται ο αστέρας, τελειώνει, φανταστείτε, ένα πυρηνικό κάψιμο, ας πούμε ότι τελειώνει το ήλιο στον πυρήνα, ο ήλιος τι κάνει, το αστέρι τι κάνει, αφού δεν έχει άλλες πυρηνικές αντιδράσεις να τον διατηρούν, αρχίζει να συρρυκνώνεται, γιατί οι εκρήξεις που τον σπρώχνουν προς τα έξω έχουν σταματήσει, αρχίζει να συρρυκνώνεται. Αφού συρρυκνώνεται από αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά για το θεώρημα Μπίριαλ, αυξάνεται η θερμοκρασία στο κέντρο. Καθώς συρρυκνώνεται, αυξάνεται η κίνηση των σωμάτων, άρα αυξάνεται η θερμοκρασία. Αφού αυξάνεται η θερμοκρασία, μπορούν να ξεκινήσουν καινούργιες πυρηνικές αντιδράσεις που χρειάζονται περισσότερη θερμοκρασία. Άρα αρχίζει να καίγεται ήλιο. Μετά, όταν πάλι τελειώσει το ήλιο, ξανασυστέλλεται. Αν αναπτυχθεί η θερμοκρασία που φέρνει, φτάνει άζωτο. Μετά, άνθρακα μετά. Δηλαδή, αναλόγως στη μάζα που μπορεί να έχει ένας αστέρας, θα παράγεται πάντα αρκετή ενέργεια έτσι ώστε να παραχθούν όλα τα στοιχεία μέχρι και σίδηρο. Ο ήλιος μας που δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη μάζα, θα φτάσει μέχρι το ήλιο και τέλος. Θα αρχίσει να καίει ήλιο δηλαδή, θα γίνει ερυθρός γίγαντας, αλλά μετά δεν θα έχει αρκετή ενέργεια για να ξεκινήσει άλλη πυρηνική σύζυξη. Δεν θα μπορεί να κάψει τον άνθρακα για παράδειγμα, οπότε θα μείνει λευκός νάμος. Ένας αστέρας που θα κάψει τα πάντα και θα φτάσει μέχρι και σε σημείο να καίει σίδηρο, κρύβει. Στο τέλος, γιατί δεν μπορεί να παράξει τίποτα άλλο πέρα από το σύμπαν. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο κύκλος του Μπέτε, του άνθρακα, ισχύει για τα μεγάλα αστέρια έναντι των μικρότερων μαζών, ή έχει καταργηθεί. Ο κύκλος του. Του Μπέτε, του άνθρακα. Ο κύκλος του άνθρακα. CNO. CNO, μπράβο. Λίγος πολύ όλοι οι αστέρες κατά τη διαδικασία μου θα περάσουν από τους ίδιους κύκλους. Mm. Τώρα αναλόγως. Έχει εξελιχθεί τώρα. Ναι, μήπως έχουν αλλάξει αυτά, γιατί να μετά που έχω αυτή. Δεν είναι πάρα πολλές διαδικασίες, είναι 2-3 είδη. Δηλαδή είπανε ναι. Ο κύκλος πρωτονίου-πρωτονίου, που είναι το προηγούμενο που είδαμε, απλώς πρωτόνια να συγκρούονται. Αυτό ή κύκλος CNO, που ουσιαστικά χρησιμοποιούνται καταλύτες. Καταλύτες, κανείς από βιολογία έχει μία, θυμάται. Καταλύτης, ο άνθρακας αυτή η περίπτωση, ναι. Απλώς ήθελα να διαφωνήσω. Αναλόγως στη χημική σύσταση, αν υπάρχουν πολλά στοιχεία, μπορεί να αλλάξει η πυρηνική διαδικασία και να επιταχυνθεί. Είχαν κάνει το διαχωρισμό και λέγανε άστρα μικρή μάζα, δηλαδή από ΑΓ και κάτω, πλασματικό τύπο, γίνεται πρωτόνιο-πρωτόνιο και από πιο πάνω ο κύκλος του Μπέτε. Αυτό μου φαίνεται πως έχει καταργηθεί, δεν είμαι σίγουρος. Έχει ξεπεραστεί. Μπορεί να ξεπεραστεί. Μια ερώτηση.
Όταν ένα άστρο, ο ήλιος ή ένα άστρο σαν τον ήλιο φτάσει στο τέλος της ζωής του και από ό,τι ξέρω θα βγάλει τα εσωτερικά στρώματα και θα δημιουργηθεί πλανητικό νεφέλωμα. Αυτό θα γίνει με κάποια έκρηξη ή θα γίνει απαλά, ας πούμε. Απαλά. Και κάτι άλλο. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Supernova και στο Nova? Στα Supernova υπάρχει. Nova ουσιαστικά είναι μια έκλαμψη η οποία μπορεί να οφείλεται σε ότι ακόμα και ένας λευκός νάμος απλώς απορρόφησε λίγη μάζα από ένα συνοντό του, μάζεψε περισσότερη μάζα και άρχισε εκρήξεις. Δεν διαλύεται. Στα Supernova είσαι αναγκαστικά διάλυση ενός γιγάντιου αστέρα. Nova μπορεί να κάνει και ένας μικρός αστέρας. Οπότε στο Supernova έχει διάλυση τεράστιο αστέρα, η οποία οδηγεί είτε σε αστέρα νετρονίων, ή σε μαύρη τρύπα, ή σε τίποτα γιατί τα έχει διαλύσει όλα. Αυτό. Γιατί όταν έχουμε Nova, έχουμε εμφάνιση κάποιο αστέρα στον ουρανό, επειδή για κάποιο λόγο σχηματικά είχε για λίγο λάψει και μετά. Υπάρχουν πάρα πολλέ κατηγορίε και Nova και Supernova και Hypernova κτλ. Τα Nova μπορεί να είναι ακόμη και περιοδικά. Θα τα δούμε άλλη φορά στα μεταβλητά. Και το Hypernova τι είναι? Είναι μια ακραία κατάσταση για Nova. Πολύ ακραία, ακόμα μεγαλύτερο. Πολύ ισχυρία. Ακόμα περισσότερο, το Hypernova. Λοιπόν, εδώ πέρα, προκειμένου να παρακολουθήσουμε το business για να σας το προλαβαίνω και διαδώσουμε μετά. Λοιπόν, τίποτα, μια μικρή εισαγωγή έχει, αν είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, εγώ θα έρθουμε να μελετήσουμε δύο πράγματα. Ουσιαστικά στον πυρήνα έχουμε πρωτόνια και νετρόνια. Τα πρωτόνια μεταξύ τους όμως έχουν ήδη ηλεκτρικό φορτίο. Ήδη ηλεκτρικό φορτίο τι σημαίνει? Ότι θα αποθούνται. Άρα πώς είναι δυνατόν να σχεδιάζουμε τα πρωτόνια να είναι κολλητά το ένα στο άλλο, όντως σχεδόν έτσι είναι, και να μην αποθούνται μεταξύ τους? Αυτή η δύναμη που εξουδετερώνει την ηλεκτρομαγνητική δύναμη λέγεται strong, ισχυρή, πυρηνική δύναμη. Και εξουδετερώνει την ηλεκτρομαγνητική μέχρι ένα σημείο. Τώρα, η σχέση εδώ πέρα για τον ηλεκτρομαγνητισμό, για παράδειγμα, έχουμε τον νόμο του Κουλόμ, που είναι το γινόμενο των φορτίων διά τετράγωνο χοντρικά, διά το αντίστοιχο του τετράγωνο. Στην πυρηνική έχουμε άλλο νόμο, διά στην τρίτη, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Φανταστείτε κάποιο διαφορετικό. Οπότε τι έχουμε? Σε πολύ μικρές αποστάσεις υπερισχύει η πυρηνική δύναμη. Όσο αυξάνεται όμως η απόσταση, υπερισχύει η ηλεκτρομαγνητική. Οπότε τι γίνεται? Υπάρχει μια σφαίρα ασφαλείας μέσα στην οποία μπορούν να μαζευτούν πάρα πολλά πρωτόνια και νετρόνια, έτσι ώστε να υπερισχύει η πυρηνική. Αν ξεπεραστεί όμως αυτή η σφαίρα, αυτό το όριο ισορροπίας, το πράγμα προστεθεί άλλο ένα πρωτόνιο νετρόνιο, τότε έχουμε αστάθεια και υπερισχύει η ηλεκτρομαγνητική. Εδώ βλέπετε ένα διάγραμμα που είναι το διάγραμμα ισορροπιών. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέχρι και τον σίδηρο περίπου, παρένθεση, σας είπα ότι οι πυρηνικές αντιδράσεις σύνδεξης στα αστέρια τελειώνουν στο σίδηρο, με τυχαίο. Άρα μέχρι εδώ η σύνδεξη των ενώνων τη στοιχεία είναι προσωποφόρα, δηλαδή έχουμε κάτι ευσταθές, και μετά από εκεί πέρα όσο αυξάνεται είναι πιο ασταθές. Και γι' αυτό το λόγο τα ακόμα πιο απομακρυσμένα στοιχεία που έχουμε 230 και πάνω νουκλεόνια, δηλαδή πρωτόνια και νετρόνια, έχουν ξεπεράσει αυτή τη σφαίρα, οπότε να σταθεί, μπορούν να σπάσουν, και γι' αυτό είναι και ραδιενεργά. Αυτό είναι η ραδιενεργία. Οπότε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο μόριο το οποίο έχει αναπτυχθεί, αυτό που γίνεται είναι, επειδή είναι ασταθές, πώς εξισορροπήσει, ή θα πετάξει κάποια νετρόνια μόνο τους πρωτόνια, ή κάποιους πυρήνες ηλίου όπως είδατε τώρα, ή θα σπάσει εντελώς σε δύο μεγάλα κομμάτια. Έσπασε. Αυτές οι τρεις διαδικασίες. Ή θα βγάλει δηλαδή νετρόνια προς ζητώνια κτλ. Ή ήλιο. Αυτό που γίνεται όμως είναι ότι εκτός από τα δύο μεγάλα κομμάτια, διώχνουν και πυρήνες ηλίου. Οι οποίοι πυρήνες ηλίου πάνε στα άλλα που ίσα ίσα ισορροπούσαν, οπότε ίσα ίσα ξεπερνιέται τη σφαίρα, οπότε ίσα ίσα σπάει και ούτε καθεξής. Αυτό είναι η αλυσιδωτή αντίδραση και είναι ουσιαστικά η πυρηνική βόμβα. Έχουμε δηλαδή από τη σκάση εδώ πέρα, βλέπετε τη σύγκριση των ενεργειών, να πηγαίνουμε σε άλλα επίπεδα ενέργειας, πιο προσωποφόρα, μεγαλύτερης ισορροπίας δηλαδή, όταν ξεπεραστεί και όταν σπάσει. Και οπότε η ενέργεια που απομένει, θα δείτε τη σύγκριση σε λίγο, αυτός ο διαχωρισμός στην ενέργεια, είναι η ενέργεια που παράγεται. Και το μετράει σε μεγαηλεκτρονιοβόλτ και τα λοιπά. Αυτά για τη σκάση.
Ασθενές πυρηνική δύναμη είναι η ραδιενέργεια, από ό,τι ξέρω, έτσι. Η ασθενές δύναμη έχει να κάνει με τη ραδιενέργεια και έχει να κάνει με την πρώτη διαδικασία που σας έδειξα, που ένα πρωτόνιο έγινε νετρόνιο και ηλεκτρόνιο. Το 192 τι είναι? Το 192 έγινε πόσα, τον ατομικό αριθμό, πόσα πρωτόνια είχε η νουκλεόνη. Οπότε, πριν είπατε κάτι αυθόρμητο, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Να ρίξουμε εμείς ένα πυρήνα ηλίου στο ουράνιο, ας πούμε, και να προκαλήσουμε εμείς τη σχάση. Οπότε έτσι φτάνουμε και τα πυρηνικά μας όπλα, το πυρηνικό εργοστάσιο κτλ. Αυτό είναι σχάση. Στον ήλιο είναι σύνδεξη. Θα το δούμε σε λίγο για τη σύνδεξη. Απλώς για να δείτε τις δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ουσιαστικά όμως αυτά εδώ που έχουν προκύψει όλα τα χημικά στοιχεία, πέρα από το ήλιο και το υδρογόνο και λίγο βερίλιο, έχουν προκύψει από σύνδεξη στα αστέρια. Και έχουν προκύψει από την παραγωγή σούπερνόβα, αυτά που είναι πέρα από το σίδηρο. Οπότε τι έχουμε, να είχαμε σε μια δεξαμενή που ήταν προηγουμένως να το γυρίσω. Οπότε αν αυτό το αφήσουμε να γίνει μέσα σε μια δεξαμενή νερού, η ενέργεια θερμαίνει το νερό, αυτό το νερό παράγει ατμό και έτσι λειτουργούν και τα πυρηνικά εργοστάσια. Και αυτό που ακούτε έφυγε το ραδιενεργό υγρό από τα εργοστάσια κτλ. Είναι ακριβώς εκείνο το νερό που χρησιμοποιείται. Κατέβει το επίπεδο. Τώρα αυτό το ψύχη ουσιαστικά και ελέγχει την. Είναι διπλό. Ελέγχει την θερμοκρασία. Ακριβώς. Φροντίζει να μην ξεπεράσει η θερμοκρασία. Συν είναι ο μεταδότης της ενέργειας σε πιο πρακτικές εφαρμογές. Yes. Εντάξει, εγώ έπαιξα εκεί για τη μέτρηση της ενέργειας για τα ηλεκτρονικά και με τα μέγα ηλεκτρονικά. Δεν μας νοιάζει. Εγώ λίγα ηλεκτρονικά. Και ουσιαστικά πάμε σιγά σιγά στη σύνδεξη. Έστω ότι έχουμε υδρογόνο, εγώ το πάει καθαρά με τις ενέργειες. Πώς θα το δείτε? Εδώ πέρα έχουμε μεγαλύτερη ευστάθεια. Μεγαλύτερη ευστάθεια σημαίνει χαμηλότερη ενέργεια. Όσο πιο ψηλά, μικρότερη ενέργεια. Άρα αν πάμε από εδώ, εδώ, έχουμε παραγωγή ενέργειας. Αντίστοιχα, αν πάμε από εδώ, εδώ, πάλι έχουμε παραγωγή ενέργειας. Δηλαδή, από τη μία θα έχουμε τη σχάση που παράγεται ενέργεια, από την άλλη τη σύνδεξη πάλι θα έχουμε την παραγωγή ενέργειας. Η σύνδεξη που σας έδειξα έχει να κάνει με την παραγωγή ενέργειας στο κέντρο του ήλιου ή των αστέρων κτλ. Και έχει να κάνει με μετατροπή υδρογόνου σε ήλιο, ήλιο σε άνθρακα, άζωτα και οξυγόνο και ούτε καύση. Για τον βιντεάκι, αν θέλετε μετά από την παρουσίαση να αφήσετε τα email για να το δείτε και πιο αναλυτικά με τα νούμερα, στην περίπτωση που δεν πιστεύετε ή τίποτα άλλο. Εντάξει. Υπάρχει μια τέτοια γραμμή. Για να γίνει σύνδεξη πάντως, και πάλι τα άτομα μεταξύ τους αποθούνται, έτσι. Δηλαδή, κανονικά, μέσα στα αστέρια στον πυρήνα, δεν έχουμε άτομα, έχουμε πυρήνες, σκέτους. Δηλαδή, έχουμε σκέτα πρωτόνια με νετρόνια να πλησιάζουν έναν άλλο πυρήνα που είναι πάλι σκέτο πρωτόνια και νετρόνια, άρα και πάλι αποθούνται. Έχουμε την ηλεκτρική δύναμη. Αυτή η ηλεκτρική δύναμη ξεπερνιέται αν έχουν πάρα πολύ κοντά οι δύο πυρήνες, οπότε υπερισχύει ισχυρή δύναμη, και οπότε έρχονται κοντά, αν έχουν πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και προλάβουν να πλησιάσουν. Μεγάλες ταχύτητες έχουμε στο κέντρο των αστέρων. Άρα τι γίνεται? Καθώς το αρχικό νεφέλωμα του ήλιου, για παράδειγμα, πριν σχηματιστεί, άρχισε να μικραίνει, αναπτυσσόντουσαν όλο και μεγαλύτερες θερμοκρασίες, όλο και μεγαλύτερες ταχύτητες, με αποτέλεσμα στο τέλος να μπορεί να υπάρξει και η πυρηνική σύνδεξη για την οποία συζητάμε και να ανάψει τα όσα. Τι τύχει εδώ. Αυτά. Ξέρω. Ποτέ να μην κλείσεις ένα βίντεο που να έχει ακριβώς αυτά που θες. Γι' αυτό και εγώ ξεδρομώ. Ξέρεσαι να ζούμε σαν μόνο και περιμένουμε. Ναι. Οι βόμβες υδρογόνου, αυτό που ουσιαστικά κάνουν είναι βόμβες σύνδεξης. Αλλά για να υπάρξει σύνδεξη, πες πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Αυτή την ενέργεια την πίνουμε με πυρηνική σκάση. Δηλαδή η βόμβα υδρογόνου είναι. Ο αναπτήρας είναι πυρηνική σκάση και η έκρηξη σκήνη είναι πυρηνική σύνδεξη. Ναι, βόμβες υδρογόνου υπάρχουν. Τώρα αυτό που έγινε προηγουμένως ήταν να φτιάξουν εργοστάσια για παραγωγή ενέργειας μέσω πυρηνικής σύνδεξης, αλλά δεν είναι έτσι εύκολο.
Αυτό είναι πνευματικό στάδιο. Το ψάχνουμε. Είναι ακόμα αυτό που είναι. Ακόμα το πειράμα σας. Λοιπόν, τα email για την παρουσίαση, σχόλια, ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα να πω γενικά για τα μαθήματα, ότι για όσους δεν έχουν ξαναέρθει, δεν ξέρουν. Τα συγκεκριμένα τα αρχικά που κάνουμε τώρα απευθύνονται κυρίως στο Coursera, το οποίο βασικά ποιος δεν ξέρετε καθόλου τι είναι το Coursera. Δηλαδή σε κάποια διαδικτυακά μαθήματα από κάποιο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει όποιος θέλει από το σπίτι του, τα οποία όμως έχουν κάποιο, κάποιο πιο ανεβασμένο επίπεδο, έχουν τύπους, έχουν πράξεις, έχουν ασκήσεις κτλ. Γι' αυτό και στις παρουσιάσεις έχουμε ασκήσεις, ας πούμε, να είναι άλλα. Και μετά θα έχουμε, αλλά δεν θα είναι έτσι. Τα επόμενα μαθήματα που θα ξεκινήσουμε όταν τελειώσει αυτός ο κύκλος για το Coursera θα είναι για πιο γενικά. Θα είναι πιο στοχευμένα. Καταρχάς θα σας πάω με τη σωστή σειρά, γιατί τα κάνω όλα ανάποδα. Υπάρχει περισσότερα ιστορικά στοιχεία, περισσότερα βίντεο και καλύτερη ανάλυση. Θα αναγνωρίσουμε δηλαδή και εμείς όπως θέλουμε, αλλά και εσείς προφανώς με τις ερωτήσεις που θα κάνετε ή με τις προτάσεις που θα έχετε, θα το καθορίζουμε εμείς στο μάθημα. Πώς θα είναι και οι ρήλοι και οι τύποι κτλ. Δηλαδή ουσιαστικά σήμερα θα μπορούσε να είναι τέσσερις διαλέξεις. Το ένα να ήταν η κίνηση των αστέρων, βασικά και άλλα στοιχεία. Το άλλο τα φάσματα, το άλλο για μερικούς αστέρες και το άλλο για την ενέργεια. Και αυτό δηλαδή. Τέσσερις διαφορετικές διαλέξεις. Ελπίζω να αντέξετε έτσι. Έχει μαζέψει όλα μαζί. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι συνδυασμός. Δηλαδή, λίγο τα πουσέα το θέμα σου με κάθε ενότητα και πολύ περισσότερα εσείς τα ορίσατε. Δεν ξέρω πώς πρόσεχε όλε αυτέ τι συνδυασμού. Εντάξει, αλλά λέμε. Δεν ξέρω πώς υπολογίσει τη συνέχεια. Δεν ξέρω. Να κατησυχθεί τα μαθήματα του Coursera μέχρι να τελειώσει το μάθημα του. Άλλε πόσε μα. Ένα μήνα ακόμα. Θα ήθελα να νιώθω και τυπικά πάνω σε αυτό, αν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα κάνουμε και εμείς κενό. Ορίστε. Δεν γλιτώνεται. Το τελειώσει το Coursera, ξανάρχεσαι εδώ πέρα. Όχι, λέω το Coursera έχει κενό τώρα. Έλα. Το Coursera έχει κενό τώρα. Ναι, μέχρι. Κενό, τι κενό. Νομίζω. Δεν το ξέρω, είναι αυτό. Όχι, έχει κάτι, ναι. Ακόμα ας πούμε την τρίτη εβδομάδα μέχρι 31 ημέρα. Δεν είναι γενικό να μας πει, όπως και μετά απλώς μας έρχονται ασκήσεις. Δεν μας έρχονται βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα. Σου βλάχνουν μετά. Θα κάνουν χορδονική σύντηση. Έχετε καμιά ερώτηση, τίποτα. Αυτά θα τα βάλεις και τις λεφάνεις να τις δούμε. Καταρχάς, σας εντυπωσίασε. Ήταν πολύ αστυνομικό. Ήταν πολύ αστυνομικό. Μια ερώτηση. Πάρα πολύ ωραίο. Εσύ έχεις κάνει το βίντεο. Αυτό είναι ένα βίντεο. Την παρουσίαση. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Εξαιρετική. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα στο ίντερνετ. Prezi.com λέγεται. Και μόλις που το δείξαμε, εντάξει, μου το είχαν δείξει και κάτι παρουσιάσεις. Δεν το έχω ξαναδεί. Με οικονομικά μέσα, βαρέθηκα. Και δεν μου ζουν, ζουν μάλλον, τι δεν ρελές. Γενικά έχει κάτι χιλιάδες βίντεο, κάτι τέτοιο δεν έχω. Αυτό το πράγμα είναι φτιαγμένο για αστρονομία. Δηλαδή το έκανα στα παιδιά, αυτό το είπα πριν 4 μέρες δηλαδή και βγήκε φοβερό. Το Prezi. Prezi. Τι κάνει το Prezi. Το Prezi. Είναι κάτι που μας ασκήσει το PowerPoint όταν τα βοηθήσει. Α, είναι στο λογιστικό cloud. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Το αγοράζει αν το καταβάλει στους υπολογιστές όταν δεν χρειάζεται. Είναι ανεβασμένο στο ίντερνετ. Εσύ καλείς να το τα μοιράζει ή όχι. Εγώ αυτή την παρουσίαση την έχω ανοιχτή σε κοινό. Αλλά να μην μπορούν να μου την επεξεργαστούν. Άρα μου στέλνετε τα email σας και θα σας στείλω το link με την παρουσίαση. Άρα ξαναβλέπετε τα πάντα και τα δείτε τις παρουσιάσεις. Α, επίσης, πώς πηγαίνετε. Πάτε με τα βελάκια, δηλαδή προχωράτε με το αριστερό και το δεξί βελάκι, αλλά ό,τι ώρα θέλετε, σταματάτε, κουνιέστε με το ποντίκι και με τη ροβέλα κάνετε zoom in, zoom out. Δηλαδή είναι φοβερά πρακτικό. Αυτό φανταστείτε ότι είναι μια τεράστια πίσα που έχω κολλήσει πάνω τις εικόνες. Και από μετά για να γίνονται τα slide, έχω συμβέσει τις εικόνες μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Δηλαδή πάτε, προχωράτε, δείτε κάποιο βίντεο που υπήρχε. Εσύ μυστικό είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει πάρα πολύ.
Και τώρα την διάλεξη που βιντεοσκοπήσαμε θα την ανεβάσουμε και αυτή. Πάνω στο έψιλον που είχε κάνει σιγά σιγά. Μέσα είναι πολύ συνομιστικό. Απλώ τώρα δόλεψε με την παρουσίαση και αυτή θα την πάρετε σίγουρα. Τώρα για τα βίντεο μπορεί να καθυστερήσει λίγο, αλλά θα μαζέψουμε. Η φορά θα είναι Γενάρη. Εγώ διακοπές δεν έχει. Ναι, και έρθει απλά. Πρώτη και γιατί μετά διακοπές πέφτει μετά τις έξι. Μόνο βίντεο. Έξι με το πρώτο. Το φορμή έξι πρέπει να το πω. Νομίζω ότι είναι έξι. Είσαι από την Ιλιακή. Το φτάνα. Έξι πέφτει και γιατί. Οπότε με κάτω θα ξαναλέω. Επίσης, ένα άλλο δύο πραγματάκια. Αν υπάρχουν κάποιοι εδώ από πανεπιστήμια και ειδικά από φυσικό τμήμα, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο μετά, όπως θα ενδιαφέρει, ας πούμε. Μπορούμε να συνεργαστούμε και για να κάνουμε παρουσιάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από να οπότε μπορούμε να μιλήσουμε, άμα θέλετε και εσύ να κάνετε κάποια παρουσίαση ή οτιδήποτε άλλο. Χαρά μας και δεν μου κάτι άλλο, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Μπορεί να έχει αντλήσει παραδοσιακή στιγμή το γεγονό ότι πρώτα απ' όλα υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν έρθει κάποτε πρώτη φορά. Με κάποια εργασία να κάνουμε. 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 Τα μέλη που μου μιλείτε φάνηκαν να σας στείλω το link για την παρουσίαση. Ποιον τον πειράζει να κλέψω το μέλη του και να του στέλνουν γενικά μηνύματα το σύλλογο. Εντάξει, οκ. Οπότε τώρα έχετε επακοινωθεί, θα τρώτε σπαμάρισμα στο σύλλογο για κάθε περίπτωση. Δεν έχει blog τώρα, mail. Διαφημιστικά. Τα ξέρεις. Αν θέλετε να έχει, να θες να παρατηρήσει ένα πράγμα, ας πούμε, ξέρω, και να είναι ένα συνεπώς όλο το μεγάλο και να προσπάθει σε λίγο. Εντάξει. Αλλά αν υπάρχει ενδιαφέρον να κάνουμε το κάνουμε το κάνουμε το αν θέλετε να φύγει, από εξοπλίσεις ή αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε δύο πράγματα. Ή θα μπείτε στο group μας, ή θα μπείτε στη σελίδα μας. Η σελίδα είναι σύλλογος ερασιτεχνικής αστρονομίας. Γενικά έχω φροντίσει να ανεβάσω όλες τις φοβερές φωτογραφίες, να πει από την προηγούμενη συνάντηση για παράδειγμα. Εδώ θα είχα πει και η σημερινή. Και από εκεί και πέρα. Καιρό, καιρό.
Να βοηθήσω την να κουβαλήσουμε. Να δω. Έχει βίντεο από τις ομίσεις. Να αφήνω από την ανάπτυξη και πράγματα. Εγώ είχαμε ανέβει στο καταφύγιο με έναν ομοσπονδιακό σύλλογο που συνεργαζόμαστε. Έτσι, εξοχή, καταφύγιο, την δυσκόλυνα πολύ. Και ήταν για τη διάβαση της Αφροδίτης, όταν η Αφροδίτη πέρα μπροστά της. Αυτή ήταν από τις πιο οικογενειακές εξορμήσεις. Ακόμα θα μπείτε στην οικογένεια να πάμε μαζί. Οπότε, παίρνετε και τα βλέπετε εδώ πέρα, ψάχνετε σύντομα στα συνειδητή σας ονομία μια ΣΕΑ, υπάρχει στο group. Εδώ που είναι στο ΣΕΑ το περασμένο χρόνο, όχι το μάχος. Ναι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Σας έχει κάνει και την ομάδα και τη σελίδα. Στη σελίδα έχει όλο το υλικό, φωτογραφίες, βίντεο και ωραία. Χωρισμένα σε άλμπουμ, ψάχνετε μέχρι το 2003 εκδηλώσεις και στο group. Εντάξει, εγώ ανεβάζω το τι αν θέλετε, μπείτε στο blog μου, μπείτε φοβερή ανακοίνωση ή γίνει ανακοινώσεις. Α, τι λέει εδώ. Σύμπτωση. Λοιπόν, εντάξει. Γράφετε ό,τι θέλετε, γράφετε ερωτήσεις. Γενικά. Ευχαριστούμε πολύ. Τι κόλλησες. Υπάρχουν τα δύο προηγούμενα. Τα δύο προηγούμενα μαθήματα κάπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε στο YouTube και κάπως κάτι. Ξέρετε τι θα κάνω. Θα φτιάξω τέτοιες παρουσιάσεις για τα δύο προηγούμενα. Τώρα δεν κάνετε. Τώρα κάνω. Αν τα προηγούμενα τα έχουμε κάνει. Αλλά για να μην χαθεί αυτό και η δουλειά μου, θα τα κάνω και αυτά σε τέτοιο πεδίο. Για το σύλλογο, για γραφή και τα λοιπά, να ξέρετε απλά ότι όποιος θέλει να γραφεί το σύλλογο είναι 10 ευρώ η γραφή, είναι 30 ευρώ το χρόνο η συνδρομή και 15 ευρώ το χρόνο για φοιτητές και για όσους έχουν καταφύγει. Στο mail θα σας στείλω, αν θέλετε επί του πρακτέου αυτά, πείτε μου, στείλε μου αίτηση, Ορφέα, Φίκο, δεν ξέρω. Έχουμε εκτυπωτή εδώ. Έχουμε και έχω το φλασάκι μου. Δεν υπάρχει κάποιο διεκτικό. Απλά δεν υπάρχει. Απλά δεν υπάρχει.